Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα και μαζί και αυτό το μεσημέρι, Τρίτη 4 Ιουνίου, θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Και είναι πολλά αυτά και είναι και σημαντικά. Πάμε επομένως να ξεκινήσουμε και αρχικά μαζί να παρακολουθήσουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Με ένα μονοσέλιδο γράφημα αποτυπωμένο σε μια γιγαντοοθόνη στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, επιχείρησε χθες να υπερβεί τον σκόπελο της φοδρής κριτικής που δέχεται για το πόθεν έσχες του από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Ο κ. Κασελάκης απαρίθμησε δημόσια το συνολικό εισόδημα, τις δανειακές υποχρεώσεις αλλά και το ύψος των επενδυτικών προϊόντων που είχε στην κατοχή του μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, παρότι τα περισσότερα στοιχεία είχαν γίνει γνωστά ως μέρος της δημοσιογραφικής έρευνας, όχι όμως τα επίπεδα της οικονομικής του ευμάρειας, η οποία δεν φαίνεται ανεξάντλητη όπως ο ίδιος την είχε αρχικά περιγράψει. Απευθυνόμενο στο θυμικό των ακροατών του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στο αφήγημα που ο ίδιος είχε παρουσιάσει στις 29 Αυγούστου του 2023, όταν ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε τα περί παραδικαστικού που χτύπησε την οικογένειά του, όπως και ότι εξ αυτού υποχρεώθηκε να φύγει στις ΗΠΑ, έχοντας λάβει μια υποτροφία. Συνελήφθησαν το πρωί σήμερα οι γονείς της 29χρονης κοπέλας, την οποία υποχρέωναν να διαβεί μέσα σε αυτοσχέδια ξύλινα κλουβιά, καθώς όπως υποστήριξαν, πάσχει από ένα σοβαρό ψυχοσωματικό νόσημα, με αποτέλεσμα να γίνεται επιθετική και επικίνδυνη για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Γύρω στις 12 το μεσημέρι πέρασαν το κατόφλι της εισαγγελίας, ενώ η 29χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας για εξετάσεις, όπου θα παραμείνει εκεί μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο ίδρυμα που θα τη φιλοξενήσει. Η μητέρα της 29χρονης, σχετικά με αυτή την υπόθεση που παραπέμπει σε Κωνσταλέξη, ανέφερε πως για το δικό της το καλό την είχαν κλειδωμένη μέσα στα αυτοσχέδια ξύλινα κλουβιά, καθώς οι γιατροί, όπως είπε, δεν μπόρεσαν ποτέ να τη βοηθήσουν, παρότι εκείνη είχε ζητήσει βοήθεια επί πολλά χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως από την ελληνική αστυνομία, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 14 Ιουλίου του 2022, όταν στο αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας έφτασε η εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με διερεύνηση των αδικημάτων της παράνομης κατακράτησης και έκθεσης σε βάρος της 29χρονης. Σημειώνεται πως τα σχετικά έγγραφα έχει διαγνωστεί με μέτρια νοητική υστέρηση με συνοδές συμπεριφορές. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε μια ύποπτη μαύρη βαλίτσα στη συμβολή των οδών Καραγιώργης Σερβίας και Βουλής. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, οι άντρες του οποίου προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Μετά τους ελέγχους διαπιστώθηκε πως η βαλίτσα ήταν άδεια, ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία μετά τις ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών Ηρακλείου οδηγήθηκαν τρία αγόρια, ηλικίας 12,5 ετών το ένα και 15,5 ετών τα άλλα δύο, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για ληστεία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποιώντας βία και απειλή, απέσπασαν από ένα 14χρονο αγόρι το ποσό των 3,20 ευρώ. Για το περιστατικό που έγινε έξω μάλιστα από δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, έγινε άμεσα καταγγελία στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών αγοριών, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια ανακρίτρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των αγοριών με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Ελάτε τώρα λοιπόν σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε να βλέπουμε όλα τα θέματα σε επίπεδο Θεσσαλίας αναλυτικά. Καλωσορίζω εδώ μαζί μου τον Βασίλη Μπαντίδη. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πριν περάσουμε στο θέμα που καίει αυτές τις ημέρες δύο πολυπληθή δημοτικά διαμερίσματα στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, εκεί όπου οι συνθήκες χωρίς νερό
παραπέμπουν σε μεσαίωνα και μάλιστα κατά καλό καιρό. Να πούμε το εξής, γιατί θα το δούμε και στη συνέχεια εδώ της εκπομπής, ότι σήμερα στη Λάρισα έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου της κυβέρνησης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, όπως θα δούμε και στη συνέχεια με τα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, γιατί είναι το μεσημέρι έχουν συμβεί όλα τρέχει αυτά. Το ρεπορτάζ, τώρα, ναι, τρέχει το ρεπορτάζ. Εγγενίασε το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε και μια ευρύτατη σύσκεψη για άλλη μια φορά στη Λάρισα, έτσι, για να δουν σε τι στάδιο τώρα πια βρίσκονται τα έργα αποκαταστάσεων. Γιατί ο Ιούνιος μπήκε, οι δεσμεύσεις ήθελαν οι οριστικές αποκαταστάσεις να ξεκινούν με την έναρξη του καλοκαιριού. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα μπήκαν στο τραπέζι της σύσκεψης και θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια τι ακριβώς έχει προκύψει. Και ο Δήμαρχος του Βόλου, να σημειώσουμε ότι ήταν στη Λάρισα σήμερα για αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, μεταξύ των άλλων βεβαίως αυτοδιοικητικών. Ήταν από ολόκληρη Θεσσαλία η σύσκεψη, ένα με τους φορείς ολόκληρης Θεσσαλίας. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο. Ναι. Εκεί που επίσημα, σύμφωνα με τα επιβεβαιωμένα, καταγεγραμμένα κρούσματα, είχαμε 100 τουλάχιστον ανθρώπους όλων των ηλικιών και μικρά παιδιά να αντιμετωπίζουν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι πληροφορίες τώρα θέλουν τα περιστατικά να αυξάνονται, ναι, και επίσης το ρεπορτάζ θέλει ότι είναι πολλοί από τους κατοίκους, είτε οι ίδιοι, είτε μεγαλύτερα πρόσωπα σε ηλικία, στις οικογένειές τους, είτε και μικρά παιδιά, που παραμένουν με φαρμακευτική αγωγή και ιατρικές οδηγίες μέσα στο σπίτι. Τώρα, αυτό που συμβαίνει και θυμίζει μεσαίωνα, Βασίλη, είναι ότι οι κάτοικοι των δύο περιοχών δεν έχουν νερό, δεν έχουν νερό στις βρύσες, ναι, άρα μόνο με εμφιαλωμένα μπορούν να, το εμφιαλωμένο μπορούν να το πιούν, με αυτό πρέπει να πληθούν, με αυτό πρέπει να εξυπηρετήσουν έτσι, όλες τις χρήσεις για τις οποίες μας είναι απαραίτητο το νερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνθήκες απίστευτες, απερίγραπτες. Και πόσο μάλλον, όπως είπες και στον πρόλογο της εκπομπής, με τις συνθήκες που επικρατούν λοιπόν και τις υψηλές θερμοκρασίες που όλες αυτές τις ημέρες, ακριβώς, ήμασταν εκεί για το ρεπορτάζ και τα ζωντανά που πραγματοποίησαμε και χθες και το αναλυτικό ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες πραγματικά να μην κυκλοφορούν στους δρόμους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν μετά τα όσα έχουν συμβεί από την Παρασκευή κυρίως και μετά. Στα χείλη τους, αυτό το οποίο υπάρχει και για εκείνους που το υποθετήθηκαν και είναι αρκετοί, θα το δείτε και σε Ριζόμυλο και σε Στεφανοβίκιο, που και σήμερα νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και για ζωντανές συνδέσεις και για το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Είναι τι έκαναν οι υπεύθυνοι, πού είναι άφαντοι και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και εμάς δεν μας ενδιαφέρει η μετατόπιση των ευθυνών, αλλά μας ενδιαφέρει να μην έχουμε καταστάσεις σαν και αυτές και να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Είναι χαρακτηριστική, θα τη δείτε, μια δήλωση μιας κυρίας η οποία διατηρεί φούρνο στην πλατεία την κεντρική του Ριζόμυλου με την κορούλα της στο χέρι, η οποία μας έλεγε ότι είναι δυνατόν να έχουμε περιέλθει αυτή την κατάσταση και να έχουν κινδυνεύσει παιδιά τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις λιποθύμησαν και πήγαμε μέχρι το νοσοκομείο. Πού είναι ο Δήμαρχος, πού είναι ο Περιφερειάρχης, πού είναι όλοι. Ήταν αυτό το οποίο έλεγαν και ξαναέλεγαν οι κάτοικοι και στα δύο χωριά. Να σημειώσουμε ότι σήμερα νωρίς το πρωί που είχαμε και ζωντανή σύνδεση στις 9. Για να είμαστε πιο ακριβείς, Βασίλη, ναι, αυτό που λένε οι κάτοικοι και φωνάζουν οργισμένα μάλιστα, είναι πού ήταν τις προηγούμενες ημέρες πριν από την Παρασκευή. Γιατί εδώ μιλάμε για κρούσματα, μιλάμε για ένα πρόβλημα που άρχισε να γιγαντώνεται και να παίρνει διαστάσεις από τις 24 Πέμπτου. Πολύ πριν την Παρασκευή που βγήκε ανακοίνωση πάντως. Η Παρασκευή είχε 31 ο μήνας. Από την προηγούμενη Δευτέρα ξεκίνησε το θέμα. 31 Μαΐου το βράδυ βγήκε μια ανακοίνωση. Και πού βγήκε αυτή η ανακοίνωση? Στα μέσα δικτύωση, στο Facebook. Βγήκε στο Facebook, Βασίλη, και μάλιστα δεν βγήκε στη σελίδα που άντε να πεις ενημερώνω φίλους μέσω Facebook. Φίλους, γιατί στο Facebook έχεις φίλους, δεν έχεις το ευρύ κοινό, δεν έχεις όλους τους δημότες. Δεν έγινε αυτή η ανάρτηση, λοιπόν, στην προσωπική σελίδα του Δημάρχου, που πολλοί, κάποιοι, περισσότεροι, την μπορεί να μπουν και να δουν οι φίλοι που υπάρχουν. Έγινε λοιπόν στη σελίδα στο Facebook της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Και ξέρεις, Βασίλεια, πότε ήταν η προηγούμενη ανάρτηση πριν από αυτή την ανακοίνωση? Τον Οκτώβριο του 2023. Άρα 1,5 χρόνο αυτή η σελίδα ήταν ανενεργή και είχαν την αίσθηση, αναρωτιόμαστε δηλαδή, ότι ξαφνικά θα ανέβει κάτι και θα το δει ποιος. Ναι. Μετά από 1,5 χρόνο που είχαν να λειτουργήσουν μια σελίδα. Mm-hmm. Άρα λένε οι κάτοικοι που ήταν όλοι πριν. Εννοείται, αυτό είναι στα χέρια των κατοίκων.
και μας λένε εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα διαδικαστικά και έχουν απόλυτο δίκιο. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Δεν είναι δυνατόν, όπως το αποτύπωσε στην αρχή Βάσο, να έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στο νοσοκομείο, αλλά και ακόμη περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως καταγράψαμε από χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί στο σπίτι, γιατί να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή και να πηγαίνουν στον ιδιωτικό γιατρό. Στο κέντρο υγείας. Ναι, να σημειώσουμε ότι. Υγείας, στο κέντρο υγείας πάντως σήμερα δεν είχαμε κανένα νέο κρούσμα. Σε αυτή την περιοχή τώρα εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Να μην γίνει από κανέναν αντιληπτό ότι μαζικά δημότες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, σπέβδουν και ζητούν ιατρική βοήθεια. Τόσο πολλά περιστατικά μαζί και δεν το χαμπάριασε κανένας. Είναι απίστευτο πραγματικά. Τώρα να σημειώσουμε ότι από νωρίς σήμερα το πρωί κάτοικοι έσπευσαν και για την παροχή να πάρουν τα εμφιαλωμένα. Αυτό με έγινε βιτία, και σε, ακριβώς και σε Ριζόμυλο και σε Στεφανοβίκιο. Ήμασταν εκεί στην κεντρική πλατεία του Ριζομύλου και υπήρχε βιτιοφόρο όπου είχε το νερό για να δοθεί στον κόσμο για διάφορες χρήσεις όπως είπαμε. Διότι δεν είναι μόνο η πόση, είναι και τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με το μπάνιο τους ότι θα πρέπει να αποφευθεί αυτό. Και πραγματικά είναι δύο χωριά όπου θυμίζει το όλο σκηνικό κινηματογραφικές ταινίες στην κυριολεξία. Με ελάχιστο κόσμο να βγαίνει έξω και τους περισσότερους να επισημαίνουν ότι ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν είχαν κάποια συμπτώματα, συγγενείς και φίλοι τους, αρκετοί λοιπόν κάτοικοι, έχουν περιέλθει σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται πολύ προσοχή, είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν και οι γιατροί. Και παράλληλα να σημειώσουμε ότι είναι κλειστά και τα σχολεία, όπως καταγράψαμε το ρεπορτάζ τις τελευταίες δύο ημέρες για την περιοχή του Δημοργιαφέρεου. Τα σχολεία ήταν κλειστά. Είναι κλειστά για δεύτερη μέρα σήμερα, όπως ανακοινώθηκε. Την ίδια ώρα όμως έχουμε κάποια παιδιά, τους υποψηφίους των φετινών εξετάσεων, που έχουν τη δική τους δοκιμασία. Και μία ακόμη δοκιμασία. Η δική τους δοκιμασία γίνεται σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, χωρίς νερό. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και παιδιά που στο σπίτι τους τώρα, που μεταβαίνουν στο Γενικό Λύκειο του Βελεστίνου, εκεί λειτουργεί το εξεταστικό κέντρο για όλους τους υποψηφίους της περιοχής. Στα σπίτια τους τα παιδιά δεν έχουν νερό. Και πόσο μάλλον στην περιοχή η οποία πλήγει. Και όλα αυτά που καταγράφουμε όλους αυτούς τους μήνες, τώρα ήρθε και αυτό. Τι να πεις πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο. Τι να πει σε αυτόν τον κόσμο. Όταν του θέταμε το ερώτημα, αν είχατε μπροστά στον Δήμαρχο, τον Περιφερειακή, θα του λέγατε, θα δείτε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ τι λένε. Επισημαίνουν ότι πότε επιτέλους σε αυτή τη χώρα κάποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ακόμη και για να πει ότι πρέπει να φύγω, αν δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις από τους αγανακτισμένους κατοίκους στο Ριζόμυλο και στο Στεφανοβίκιο. Και κυρίως το θέμα των παιδιών. Αρχικά, και επίσης το σημαντικό είναι το κομμάτι της εστίασης. Αρχικά, η εστίαση πώς λειτουργεί. Πώς να λειτουργήσει η εστίαση, αφού δεν μπορεί το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτα. Και υπάρχει και ακόμα ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχουν ερωτήματα, δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις. Εγώ όμως θα το βάλω αυτό το ερώτημα. Υπάρχει θέμα και με το νερό της άρδευσης. Δηλαδή, συνεχίζεται εκεί η άρδευση στην περιοχή. Είναι κατάλληλο το νερό ή μολυσμένο, επιβαρημένο νερό? Μα δεν έχουν τις απαντήσεις αυτές. Ακριβώς αυτό μας έλεγαν το πρωί. Μας μίλησαν και αγρότες στο ρεπορτάζ, όπως θα δείτε. Ωραία. Οι οποίοι και αυτοί είναι μπερδεμένοι και όπως όλος ο κόσμος δεν έχουμε τις απαντήσεις. Αναμένουμε, λένε, λεπτό προς λεπτό, ώρα με την ώρα. Τηρούμε τις οδηγίες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα τα οποία έχουν εκδηλωθεί και παράλληλα λένε ότι δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και όλα εκείνα που έπρεπε να γίνουν μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου για τις γεωτρήσεις και τα σημεία παροχής και τροφοδοσίας νερού. Βασίλη, τι έπρεπε να γίνει? Εσύ από το πρωί για ακόμη μία μέρα βρέθηκες και στο Στεφανοβίκιο και στο Ριζόμυλο και ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ αναλυτικό. Πάμε αρχικά να δούμε τι έλεγαν σήμερα στην κάμερα της τηλεόρασης του Άστρα κάτοικοι από το Στεφανοβίκιο. Αγανακτισμένοι και περιμένουν για τις νεότερες εξελίξεις και οι κάτοικοι στο Στεφανοβίκιο. Μετά τα όσα βίωσαν τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζουν να βιώνουν με το μολυσμένο νερό και τα πολλά περιστατικά γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε και στο χωριό του Στεφανοβικίου, εκεί στα καφενεία του χωριού, αλλά και στην πλατεία, με τους κατοίκους να επισημαίνουν στην πλειοψηφία τους ότι πλέον χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό. Πολλοί το χρησιμοποιούσαν χρόνια πριν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που τώρα το έβαλαν στα σπίτια τους. Αγανακτισμένοι πάντως με το Δήμο Ρήγα Φεραίου αλλά και την περιφέρεια Θεσσαλίας, οι κάτοικοι σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο. Γενικά περίεργο λίγο, γιατί ήρθε λίγο ξαφνικό. Δηλαδή, το μάθαμε από τη μητέρα μου και δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, ξεκίνησε το Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο εδώ πέρα. Εντάξει, μάθαμε ότι πρόσφατα έχει κολλήσει ένας φίλος μας την Παρασκευή τώρα και. Εγώ σήμερα το έμαθα, το πρωί που τον είδε εδώ πέρα στη στάση. Πώς είναι το παιδί τώρα, είναι πήγε στο νοσοκομείο? Όχι, όχι, δεν ξέρω. Έχει μείνει μέσα στο σπίτι. Ναι. Συγγενείς ή φίλους που νόσησαν? Γνωστούς πολλούς. Ναι. Και από πελάτες του μαγαζιού που έχουν εξαφανιστεί. Ναι. Και δεν πατάνε καθόλου. Έχω και πάθηση πλέον μόνο τέτοιο. Οπότε να απολογηθούμε εμείς για τα έργα των ευθυνόντων δεν γίνεται. Αν είχατε μπροστά σας τους υπεύθυνους, τι θα τους λέγατε? Θα τους είχα κάποτε μπροστά μου. Αλλά τίποτα. Να πω τώρα
εαυτό σας, ρε μπάλια. Το νερό μέσα έχει ένα μικρόβιο και πολλοί άνθρωποι τώρα κολλάνε στην τερίτιδα. Και να μην χρησιμοποιούμε το νερό της βρύσης. Χρησιμοποιείτε στο σπίτι εμφιαλωμένο, ας πούμε. Μόνο εμφιαλωμένο. Οι φίλοι σου τι λένε γενικά τα παιδιά όλα εδώ? Ναι, φοβούνται λίγο, αλλά εντάξει, θα περάσει μάλλον. Εμφιαλωμένο καλύτερα? Εννοείται. Έχουμε το φόβο. Ναι. Έχουμε το φόβο. Όσο μάλλον τώρα μετά τις πλημμύρες που έγιναν το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι, συνέχεια, χρόνια, ειδικά εγώ χρόνια. Ναι. Εμφιαλωμένο χρησιμοποιείτε εσείς? Ναι, ναι. Οι κάτοικοι πάντως τις τελευταίες ημέρες βγαίνουν στις πλατείες για να πάρουν νερά, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να μην φτάσουν. Η υδροφόρα πάντως που βρίσκονταν σήμερα στην περιοχή του Ριζομήλου βρέθηκε και στο Στεφανοβίκιο. Μάλιστα, τώρα πάμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου, τον κύριο Δημήτρη Νασίκα, μαζί μας, για να δούμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τα δύο δημοτικά διαμερίσματα. Κύριε Νασίκα, γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε Σταμακουδή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για πείτε μας, κύριε Νασίκα, καταρχάς έχουμε κάποια εξέλιξη, έχουμε κάποια στοιχεία, έχει εντοπιστεί τελικά σήμερα που μιλάμε, ποια ήταν η πηγή που μόλυνε το νερό? Η πηγή που μόλυνε το νερό έχει εντοπιστεί, είναι η σαλμονέλα. Ο τρόπος ο οποίος διείδησε αυτό το μικρόβιο στο δίκτυο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Η πηγή, κύριε Νασίκα, δηλαδή πώς πέρασε η σαλμονέλα στο νερό? Όχι, αυτό δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Έγιναν τώρα στα κρίσιμα σημεία, από ό,τι μας εξήγησε ο ΙΟΔΗ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ένωσης Μαγνησίας και τη ΔΕΙΑ του Ρήγα Φεραίου. Τα κρίσιμα σημεία, από ό,τι μας εξήγησαν, ήταν η γεώτρηση, γιατί έγινε λήψη δείγματος και από τη γεώτρηση, που είναι βάθος 160 μέτρων, έγινε από τη δεξαμενή και έγινε από τα σημεία που υπήρχαν στη σόρευση κρουσμάτων σε δύο τοπικές κοινότητες. Ώστε στις επόμενες, εχθές το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη αυτή λήψη των δειγμάτων. Στις επόμενες 48-72 ώρες έχουμε και τα νέα αποτελέσματα, μήπως εντοπιστεί κάποιο στοιχείο το οποίο να μας καθοδηγήσει πιο πολύ τους ειδικούς επιστήμονες ποιος ήταν ο τρόπος διείδησης του μικροβίου της σαλμονέλας στο δίκτυο. Άρα περιμένουμε μέχρι αύριο το αργότερο να γνωρίζουμε. 48-72 ώρες μας είπανε. Θα έχουμε την εικόνα για αυτό το λόγο και περιμένουμε, γιατί ξαναπήραν πάλι δείγματα σήμερα, επειδή έχουμε πάρει τις οδηγίες από τον ΙΟΔΗ, να ξεκινήσουμε την εξυγίανση του δικτύου ίδρυυσης που αφορά τόσο τις γεωτρήσεις, τη δεξαμενή, καθώς και το ξέπλυμα ουσιαστικά του περιφερειακού δικτύου, γιατί εντοπίστηκε το μικρόβιο και στη δεξαμενή, αυτό είναι το περίεργο, και στο περιφερειακό δίκτυο από ό,τι μας εξήγησαν. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με εξειδικευμένο. Συγγνώμη, τι εννοείται και στο περιφερειακό δίκτυο το περίεργο, για πείτε μας. Γιατί βρέθηκε και στη δεξαμενή και στο δίκτυο αιτίες του μικροβίου, από ό,τι μας εξήγησαν. Αυτή η δεξαμενή είναι αυτή που βρίσκεται στη χλώη, είναι μια επίμαχη αυτή δεξαμενή. Αυτή είναι ανάμεσα από χλώη και μικρό περιβάλλον. Μάλιστα, είναι αυτή η επίμαχη δεξαμενή που φαίνεται ότι από εκεί προκλήθηκε μεγάλο θέμα. Το ότι βρέθηκε στη δεξαμενή, ίσως να υπάρχει διασύνδεση με τη γεώτρηση. Ναι. Αν βρισκόταν μόνο στο περιφερειακό δίκτυο, αλλά βρέθηκε και στη δεξαμενή. Γι' αυτό όλα αυτά είναι υποδιερεύνηση και περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα να καταλάβουμε. Ωραία. Τι ακριβώς προέκυψε. Οι εργασίες εξυγίανσης λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη? Και εσύ, έχουν ξεκινήσει απλά για τη δεξαμενή, επειδή ξαναπήραν και σήμερα δείγματα και αύριο από το πρωί, από ό,τι μας έχουν πει πρέπει να ληφθούν. Αύριο το μεσημέρι ξεκινάμε με εξειδικευμένο συνεργείο την πλήρη απολύμανση και το γενικότερο το πλήσιμο του περιφερειακού αγωγού. Έχετε προσδιορίσει κάποιο χρόνο που θα επιστρέψει κανονικά το πόσιμο νερό στις βρύσες και οι κάτοικοι δεν θα βρίσκονται σε αυτή την κατάντια? Όλα θα εξαρτηθούν όταν αναδειχθεί η αιτία του προβλήματος. Και αν αποκατασταθεί πλήρως, τότε θα αποδοθεί το δίκτυο. Υπάρχει μια, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, μια απίστευτη ταλαιπωρία που υφίστανται και ειδικότερα τα βρέφη, οι οικογένειες, οι μεγάλες οι ηλικιωμένοι, αλλά πρέπει να μην γίνει μόνο η απολύμανση και να το αποδώσουμε το δίκτυο. Θα πρέπει πρώτα να αναδείξουμε την αιτία του προβλήματος, να την αποκαταστήσουμε, να πάρουμε τη διαπίστευση από τον ΙΟΔΗ και από τη Διεύθυνση Υγείας και μετά να αποδοθεί το δίκτυο. Σε ό,τι αφορά την αιτία του προβλήματος, το κομμάτι όλο που αφορά μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, τον ενδεχόμενο επηρεασμού από τον Ντάνιελ και τα σχετικά, για να υπάρξει μόλις του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό σε πρώτη φάση, κύριε Παντίδη, έχει αποκλειστεί πλήρως από ό,τι μας είπαν οι επιστήμονες. Κύριε Νασίκα, αισθάνεστε ότι με μεγάλη καθυστέρηση
όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι και είναι και πολύ οργισμένοι. Με μεγάλη καθυστέρηση αντιληφθήκατε τι συμβαίνει στην περιοχή σας? Θα σας απαντήσω, κυρία Σεμακοβλή, γιατί γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Φυσικά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι απόλυτη ευθύνη η διαχείριση του νερού. Κανένας δεν βρείται από τη ΔΕΗ Άρηγα Φεραίου. Απόλυτη ευθύνη η διαχείριση και η διάθεση καλής ποιότητας νερού. Αλλά να ξέρετε ότι ένα σύστημα λειτουργεί με την ενημέρωση η οποία προέρχεται από τους αρμόδιους φορείς. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Υγείας την Παρασκευή 31/5. Τα κρούσματα όμως είχαν ξεκινήσει να εμφανίζονται. Επαναλαμβάνω, κυρία Σαμακοβλή, είναι σαφές αυτό που λέω. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου εγγράφως ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας το απόγευμα της Παρασκευής. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, είναι σαφές. Επιτρέψτε μου λίγο. Θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί είναι σαφές και αυτό που ρωτάω εγώ. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο, που δεν θα τον κρίνουμε τώρα και δεν θα το σχολιάσουμε, υποθετικά υπήρχε κάποιος λόγος που η Διεύθυνση Υγείας δεν αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε και δεν το καταλάβαινε. Στην περιοχή σας, σε δύο δημοτικό διαμερίσματα, με 100 και πλέον κρούσματα, εσείς δεν είχατε και εικόνα... Γι' αυτό ίσως κάποιες φορές μεταφέρονται ειδήσεις που παραπληροφορούν. Ποιες λέτε? Φυσικά και δεν ήταν 100 τα κρούσματα. Σας παρακαλώ, γι' αυτό μεταφέρονται προτάσεις οι οποίες απλώς παραπληροφορούν. Για πείτε μας. Επαναλαμβάνω πάλι. Επαναλαμβάνω για να είναι σαφές, γιατί αυτά τα πράγματα υπάρχουν έγγραφα και υπάρχουν αποδείξεις. Πείτε μας. Όταν και εγώ εκτιμώ ότι την Παρασκευή που έγινε η ενημέρωση 5 η ώρα το απόγευμα της Ευρείας Υγείας, όντως προϋπήρχε φυσικά η έξαρση του φαινομένου. Αλλά δεν είχε διασταυρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ουσιαστικά τα κρούσματα αυτά, τα οποία είχαν αρχίσει να καταγράφονται στο κέντρο υγείας Βελεστίνου, είχαν σχέση με την ποιότητα του νερού. Ούτε εμείς αντιληφθήκαμε, με την έννοια που λέτε, της τοπικής κοινωνίας, ότι να μας μεταφερθεί ότι έχουμε κάτι συσσωρευμένο. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, το άκουσα και εγώ. Αλλά δεν ήταν κάτι οργανωμένο. Ακούσαμε για 8 κρούσματα, άλλοι είπανε για έναν γάμο, άλλοι είπανε για κάτι που έφαγε. Άρα επαναλαμβάνω, όταν πήραμε όμως την εντολή από τη Διεύθυνση Υγείας την Παρασκευή το απόγευμα, ότι η ΔΕΙΑ που τη έλαβε, ότι τώρα πλέον υπάρχει ένας ικανός αριθμός κρουσμάτων 12 στο Στεφανοβίκιο και 18-20 που ήταν στο Ριζόμυλο εκεί την ώρα, άρα μάλλον σχετίζεται με την ποιότητα νερού, τότε ενεργοποιήθηκε. Και πώς ενημερώσατε? Και με ποιον τρόπο ενημερώσατε? Με μια ιστοσελίδα στο Facebook που είναι ανενεργή? Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Η πρόεδρε των δύο τοπικών κοινοτήτων, ήδη επειδή ήταν απόγευμα Παρασκευής, ενεργοποίησαμε και την εθελοντική ομάδα του Στεφανοβικίου, όσο δεν το γνωρίζετε, ενημερώθηκαν άπαντες. Και όπως είμαστε μικρές κοινωνίες. Καλά, δεν γνωρίζετε ότι υπήρχαν και επισκέπτες στην περιοχή. Τι εννοείτε ενημερώσατε άπαντες? Με ποιον τρόπο ενημερώνεται άπαντε σε μια περιοχή η οποία... Για υποδείξτε μου έναν τρόπο που ίσως να μας διέφυγε, ίσως είμαστε καλύτερη την άλλη φορά που να υποδείξετε κάποιον άλλο τρόπο. Για Παρασκευή απόγευμα μιλάω. Μου θέτετε ερώτημα? Όπως μου θέτετε και εσείς σας απαντώ. Έχουμε διαφορετικό ρόλο, γνωρίζετε. Θέτετε ερώτημα. Κύριε Δημαρχέ, θέτετε ερώτημα πώς θέλετε να ενημερώνετε το κοινό? Σας εκτίγησα και μου ανταπαντάτε και λέω μήπως μας διέφυγε κάποιος τρόπος και δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε. Δεν βλέπετε, ακόμη και σήμερα παρά τα παράπονα. Υπήρχε και τυχοκόλληση στα καταστήματα, ακόμη, αλλά πάνω κύριε Δημαρχέ, έγινε προφορική ενημέρωση. Την ελλειπή ενημέρωση δεν την έχω εμπνευστεί εγώ και την έχω σκεφτεί. Μεταφέρω ότι λένε οργισμένοι κάτοικοι. Ωραία. Οι κάτοικοι έχουν απόλυτο δίκιο και εσείς θέτετε. Σε αυτούς απαντάτε, δεν απαντάτε σε μένα. Άρα αρκεστείτε την απάντησή μου και ας πάμε στην επόμενη. Ωραία. Τι είπατε? Αρκεστείτε την απάντησή μου, λέω, και ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η ενότητα αυτή εννοώ ότι ενημερώθηκαν άπαντες με το μηχανισμό που δέχεται ο Δήμος την Παρασκευή το βράδυ. Ωραία. Καταλάβετε λοιπόν ότι απαντάτε σε κατοίκους οργισμένους που μιλούν για μεγάλη καθυστέρηση ενημέρωσής τους. Ναι. Ας μην την πάμε την κουβέντα εκεί, γιατί καταλαβαίνόμαστε πολύ καλά. Επαναλαμβάνω. Όχι. Εγώ δεν έχω να καταλάβω τίποτα. Κύριε Νασίκα. Κύριε Νασίκα, δεν καταλαβαίνόμαστε καθόλου καλά. Εγώ βάζω ερωτήματα μεταφέροντας την αντίδραση και την οργή των κατοίκων. Επικοινωνώ και με τους κατοίκους. Ευχαριστώ για τη διαμεσολάβηση, αλλά και προσωπικά επικοινωνώ. Όχι, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να την ακυρώσετε. Όχι, καθόλου. Πάντως αυτή είναι η δουλειά μας. Και το βλέπουμε.
Εσείς προσπαθείτε να ακυρώσετε την προσπάθεια Δημοτικής Αρχής. Συμφωνώ απόλυτα. Το ερώτημά σας απαντήθηκε από εκεί και πέρα. Αν είναι κάτι το οποίο μας διέφυγε και να μας συμβουλεύσετε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία. Έχετε σύστημα τηλεμετρίας στο δίκτυο? Έχουμε σύστημα τηλεμετρίας και ίσως είμαστε ο πρώτος περιφερειακός δήμος ο οποίος διαχειρίζεται την χλωρίωση της δεξαμενής και του δικτύου μέσω ειδικής αίθουσας μέσα στο αυτό το σύστημα που είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα και ένα κοστοβόρο σύστημα. Είναι, ικανό να διαγνώσει άμεσα ότι κάτι συμβαίνει στο νερό? Από ό,τι με ενημέρωσε ο υπεύθυνος της χρήσης του συστήματος στη ΔΕΙΑ, υπάρχει καθημερινή, επειδή αυτό είναι σε δυναμική χρήση, δηλαδή υπάρχει κάθε μέρα ένδειξη στον πίνακα πληροφορικής αν υπάρχει υποχλωρίωση ή υπερχλωρίωση, ναι. Γιατί ουσιαστικά να ξέρετε ότι η ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένη, όπως και όλη τη ΔΕΙΑ της χώρας, μία φορά το μήνα να κάνουν τις μικροβιολογικές εξετάσεις και κάθε 6 μήνες τις φυσικοχημικές. Η τελευταία εξέταση, όπως ενημερώθηκαν περίπου τις αρχές Μάη, κάπου 10 Μαΐου περίπου, επειδή οι παράμετροι που εξετάζουν τότε ήταν στις φυσιολογικές τιμές, δεν πήγε φυσικά το μυαλό κανενός από τη ΔΕΙΑ να ελέγξει για σαλμονέλα. Αυτό προέκυψε όταν προέκυψαν τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Υπάρχουν πράγματα που ίσως έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν όμως σε όλο το κομμάτι αυτό. Όπως τι εννοείται, κύριε Πατήδη, να γενικότερα, καταλάβω. Μιλήσατε για το θέμα της χλωρίωσης. Υπάρχουν θέματα τα οποία, πράγματα τα οποία ίσως να έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερο και δεν έγιναν, ενδεχομένως να υπήρξε κάποια ολιγορία. Από ό,τι ενημερώθηκα, γιατί επαναλαμβάνω, όλοι γνωρίζετε ότι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο η ΔΕΙΑ. Από ό,τι ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο της διαχείρισης, όπως γινόταν κάθε μήνα επί χρόνια, έτσι έγινε και το Μάιο. Μάλιστα. Άρα υπήρχαν οι παράμετροι που ελέγχονταν, οι ετερόκοκοι, τα κολοβακτηρίδια. Ωραία. Ακούστε λίγο, κύριε Δήμαρχε, κάνετε κάπου, λέτε στις αρχές Μαΐου, ακόμη δεν έχετε προσδιορίσει την ημερομηνία συγκεκριμένα. 9 Μαΐου σας είπα. Ωραία. 9 Μαΐου λοιπόν κάνετε τη δειγματοληψία. Όλα καλά. 9 Μαΐου ήταν τα αποτελέσματα. Η δειγματοληψία έγινε αρχές του μήνα. Ωραία. 9 Μαΐου έχετε στα χέρια σας τα αποτελέσματα. Όλα λοιπόν με το πόσιμο νερό καλά. Όλες οι μετρήσεις κανονικές. Κατάλληλο για χρήση. Το σύστημα τηλεμετρίας είναι ικανό να διαγνώσει, να δει ότι κάτι συμβαίνει με την ποιότητα του νερού? Όχι, και τη ρίχνη πέφτει περισσότερο χλώριο. Το σύστημα απλώς χλωριώνει τα επίπεδα που είναι επιθυμητά. Δεν μπορεί να διαγνώσει τέτοιο πράγμα. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει προς αυτό. Ωραία. Ωραίστε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα το σύστημα τηλεμετρίας. Όχι, φυσικά και δεν την έχει. Πρέπει να γίνει εξειδικευμένη εργαστηριακή καλλιέργεια για να καταλάβει αν υπάρχει άλλη παράμετρος όπως ήταν η σαλμονέλα. Ωραία. Τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω, από ό,τι με εξήγησε και από ό,τι θα κατατεθήσουν εισαγγελέα από τους αρμόδιους που το διαχειριζόταν, και οποιαδήποτε φυσικά αμέλεια ή οτιδήποτε σίγουρα θα καταδικαστεί. Αλλά από ό,τι ενημερώθηκα, οι παράμετροι ήταν στα φυσιολογικά όρια, η χλωρίωση γινόταν με τον καθημερινό τρόπο επί χρόνια και από τότε φυσικά εδώ και 2 χρόνια που έχουμε την τηλεμετρία, η οποία είναι σε καθημερινό έλεγχο από τον υπεύθυνο. Και όταν ενημερωθήκαμε την Παρασκευή που σας είπα, 31 Μαΐου, για τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τότε ενεργοποίησαμε την εξέταση μέσω της Διεύθυνσης Υγείας για το μικρόβιο της σαλμονέλας. Ερώτημα κατοίκου από το Στεφανοβίκιο. Απασχολείται, λέει, έναν βιολόγο στο Δήμο, αν έχει ασχοληθεί με την υπόθεση και αν έχει εκδώσει πόρισμα. Και αν έχει εκδώσει πόρισμα, γιατί δεν τους ενημερώνεται? Δεν κατάλαβα, έναν γεωλόγο. Ναι. Αν στείλαμε, δεν κατάλαβα. Έχετε κάποιον ειδικό συνεργάτη για τα θέματα αυτά στο Δήμο? Για τα θέματα ποια? Της δημόσιας υγείας. Να έχουμε ειδικό συνεργάτη για τα θέματα βιολόγο, δημόσιας υγείας. Ναι, βιολόγο συγκεκριμένα. Αν έχετε κάποιο ειδικό συνεργάτη βιολόγο, μεταφέρουν οι κάτοικοι. Όχι, βιολόγο, όχι, δεν έχουμε στο Δήμο. Όπως δεν έχει, πιστεύω, κανένας Δήμος βιολόγο. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς εννοεί ο Δημότης. Μάλιστα, γιατί ρωτάει ένας κάτοικος, μάλιστα. Ναι, όχι, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή έρχονται από πιστοποιημένα. Κάθε πότε λαμβάνατε δείγματα από το νερό? Κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Πριν την κακοκαιρία, κάθε πότε λαμβάνατε δείγματα? Κάθε μήνα, επαναλαμβάνω. Τώρα, ωραία. Μετά την κακοκαιρία, σε μια περιοχή που έχει κατακλειστεί από νερά, σε μια περιοχή που θυμίζει βούρκο από την πλημμυρισμένη Κάρλα, δεν σκεφτήκατε να κάνετε πιο συχνά δειγματοληψίες?
Μα δεν είναι θέμα πιο συχνά ή πιο αργά από τη στιγμή που πώς, τα όλα φυσιολογικά στην εκτέλεση. Πώς θα μάθετε την καταλληλότητα του νερού, τι εννοείτε? Γιατί η ποιότητα του νερού ελέγχεται από το πιστοποιημένο εργαστήριο βάσει της νομοθεσίας, ό,τι ακριβώς με οι παράμετροι που εξετάζονται. Καλά, σε μια έκτακτη ανάγκη, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή δεν μπορεί να πάει στην άκρη νομοθεσία. Να σας πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ήθελα να μην θυμόσαστε τις δύσκολες μέρες της κακοκαιρίας, μέσα, ειδικά του Στεφανού και το Ριζόμιλο, ήταν οι πρώτες τοπικές κοινότητες που αποδώσαμε το νερό. Εκτός από τις ζημιές, δεν υπήρχε καμιά δεν σας ρώτησα. Πρόβλημα στην ποιότητα. Δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα, επειδή είναι έτσι οι συνθήκες με νερά που λιμνάζουν, αν σκεφτήκατε αντί για μία μέτρηση το μήνα, να κάνετε 10. Αυτό επαναλαμβάνω, ήταν υπερβολή, όταν η μία κάθε μήνα που γινόταν βάσει αυτό που έπρεπε να κάνουμε, ήταν μέσα στις παραμέτρους στις οποίες ορίζει η νομοθεσία. Αν υπήρχε έστω και η παραμικρή αμφιβολία... Κύριε Δήμαρχε, επικαλείστε τώρα την νομοθεσία σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική για την περιοχή σας, μετά τις πλημμύρες. Τώρα, κυρία Σαμακοβλή, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε πρόβλημα από το Σεπτέμβριο μετά τις πλημμύρες ούτε ένα μήνα. Αν υπήρχε κάποια ένδειξη ή οτιδήποτε, και επαναλαμβάνω, κοιτάξτε, οι παράμετροι όλοι... Ναι, από την αντιπολίτευση, σήμερα που μας το μίλησαν, τοποθετήθηκαν στο Ριζόμιλο, είπαν ότι είχαν ζητήσει περισσότερους ελέγχους και είπαν ότι θα το έφεραν και στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και στάθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα των ελέγχων των γιατρών. Δεν το έφεραν. Επαναλαμβάνω, κύριε Πατήρ, να είμαστε σε αυτά που λέμε ακριβείς. Είπατε ότι σας είπαν ότι θα το έφεραν, αλλά προφανώς δεν το έφεραν. Ωραία, έχω ζητήσει ότι ζήτησαν να έρθει. Τέλος πάντων, τώρα μην παίζουμε τις λέξεις. Μας είπαν σήμερα, συγγνώμη λίγο, ότι ζήτησαν περισσότερους ελέγχους και ότι θα το φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε συμπολίτευσης, εκτιμώ ότι είναι θέματα ουσίας και υγείας των δημοτών. Την ευθύνη την έχουμε όλοι, και συμπολίτευση και ως αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι, αυτό μας λέτε. Το οποίο μας χαρακτηρίζει ότι έχουμε επίκο αότα προς όλους. Κύριε Νασίκα. Αν αυτή η πρόταση, την οποία εμείς προφανώς δεν την αντιληφθήκαμε, θα την είχαμε πάρει υπόψη μας. Αλλά δεν έγινε κάτι άλλο. Κύριε Νασίκα, μετά τα όσα έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί, λέτε ότι την ευθύνη πρέπει να την επιμεριστούν όλοι. Αυτό μας λέτε. Λοιπόν. Επειδή εκτιμώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συντεταγμένα σε τέτοια θέματα πρέπει να κινείται, εγώ δεν μίλησα για ευθύνη, εγώ μίλησα για προτάσεις. Πιστεύω ότι μιλώ καλά. Συγκαλέσατε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ευθύνη, το είπα και στην αρχή, κυρία Σαμακοβλή, εκτός αν δεν το αντιληφθήκατε, ότι την απόλυτη ευθύνη δεν έχει σήμερα η ΔΕΙΑ και αυτοί που διαχειρίζουν το θέμα. Από εκεί και πέρα, κάθε πρόταση αντιπολίτευση είναι αποδεκτή και είμαστε έτοιμοι εδώ να τη συζητήσουμε. Συγκαλέσατε. Αλλά επαναλαμβάνω, σήμερα προέκει να βρούμε λύσεις και να μπορέσουμε να απαλείψουμε αυτή την ταλαιπωρία, την απίστευτη που υφίσταται η κατοίκηση. Ναι, σήμερα προέκει βέβαια να βρούμε λύσεις, αλλά με τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τα πρώτα κρούσματα μέχρι παιδιά να λιποθυμούν από την εξάντληση και να νοσηλεύονται σήμερα στην παιδιατρική και ένας ηλικιωμένος στην ΜΕΘ, πρέπει να αναζητήσουμε και τι δεν πήγε καλά όμως, κύριε Δήμαρχε. Αυτό δεν είναι τώρα να τους πούμε. Και γι' αυτό και μπήκε και η εισαγγελική παρέμβαση και χαίρομαι να αποδοθούν οι ευθύνες. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Άρα, ας περιμένουμε λίγο ακόμα τις επόμενες 48 ώρες να δούμε τα αποτελέσματα, μήπως εντοπίσουμε και, και την γενεσιουργό αιτία, και εδώ είμαστε πάλι και να το δημοτικό συμβούλιο. Να αποδώσουμε ευθύνες και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε καλή ανάρρωση σε όλους τους συνδημότες, με ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, και για την απίστευτη αυτή ταλαιπωρία που υφίστανται, και σίγουρα θα βρεθεί η λύση να τα αποκαταστήσουμε όλα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκληθεί εκτάκτως όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Εσείς θεωρείτε... Θα συγκληθεί όπως θα γίνει η πρόσκληση, θα συγκληθεί στις επόμενες ημέρες. Πότε τις επόμενες ημέρες, κύριε Δήμαρχε? Το θέμα εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα που καίει. Εμείς, κυρία Σαμακοβλή, παλεύουμε καθημερινά, όπως είπατε πριν, έχουμε την ευθύνη. Έχουμε πριν από λίγο το είπατε. Δεν είναι ώρα για συγκεντρώσεις και για χαλάρωση. Εδώ είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ της γεωτρήσης και το δίκτυο. Η ενημέρωση θα γίνει, κύριε Δημαρχέ, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση όλοι τι συμβαίνει, είναι μια συγκέντρωση χαλάρωσης. Το γραφείο, γιατί συνήθως έτσι δημιουργείται, αλλά το γραφείο του Δημάρχου... Χαρακτηρίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, το κορυφαίο όργανο του οποίου ηγείστε και είστε επικεφαλής, ως συνάντηση χαλάρωσης.
Και λέτε ότι ήδη δεν θα έπρεπε ήδη να έχει συγκληθεί. Επειδή δεν έχετε επισκεφτεί πιθανώς κάποια δημοτικά συμβούλια, ελάτε να δείτε τη συμμετοχή. Με ό,τι αυτό εννοείται. Και έχει σημασία τώρα αυτό που λέτε. Εσείς, εσείς ο Δήμαρχος. Εσείς, αφού θέλετε να τα ακούσετε. Τι είπατε? Αν από τις 8 στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σας λέω ότι από τις 8 εμφανίστηκαν οι 3. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κύριε Δήμαρχε, συγκαλέστε εσείς Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, συγκαλέστε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης. Ωραία, και μετά ας κριθούν ποιοι ήταν και δεν ήταν. Και για τη συνέντευξη, εμείς παλεύουμε να λύσουμε το ζήτημα σήμερα και θα ενημερωθούν άπαντες. Από τη στιγμή βέβαια που βρούμε το πρόβλημα, θα πρέπει πάνω απ' όλα να κοπιστούν οι δημότες. Και επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο σίγουρα μπορεί να πάρει αποφάσεις και να καθίσουν νέες προτάσεις, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Σε ποια σημεία διανέμεται νερό δωρεάν? Σε όλα. Πού? Στο Σημανορίτη και στο Ισόμιλο. Σε πόσα σημεία σε κάθε περιοχή? Γυρνάνε αυτοκίνητα και πάνε στα σπίτια. Μάλιστα. Αν εννοείται αυτό. Αυτό εννοώ, ναι. Γυρνάνε αυτοκίνητα με υπαλλήλους του Δήμου. Και σήμερα το βιτιοφόρο ήταν από το Δήμο, έτσι, στο Ριζόμιλο. Και στο Ριζόμιλο και στο Τιμπανοβίκιο, ναι. Και από το Δήμο. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εκτός από το δίκτυο ίδρευσης, έχουμε ζητήματα και στο δίκτυο της άρδευσης? Η άρδευση έχει καταστραφεί και ακόμα μία ευθύνη την οποία έχει αναλάβει, έπρεπε να την ενημερωθεί. Ο Δήμος από τις 15 Απριλίου και παλεύει να αναστήσουμε τα τηλεοστάσια τα οποία έχουν καταστραφεί από τον Ντάνιελ. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να την ανοίξουμε τώρα. Ωραία. Προσπαθούμε να κερδίσουμε την καλλιεργητική περίοδο. Γιατί τα 4 τηλεοστάσια που άρδευαν τα 15.000 τρέματα αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένα. Και σήμερα οι δημότες εκεί, μάλλον οι αγρότες που ενδιαφέρονται, θέλουν ότι κουμπώνουμε το 1 και το 6. Και παλεύουμε για το 4 του Ριζομήλου. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Σταμακοβίλη, να την ανοίξουμε. Ναι, άρα πώς ποτίζουν εκεί και πώς δίνουν νερό στις μονάδες τους? Δεν έχετε ενημερωθεί ότι τα τηλεοστάσια από το 0 έως το 4 είναι κατεστραμμένα από το Σεπτέμβριο? Τίποτα, δεν πίνουν νερό τα ζώα? Τι σχέση έχει η άρδευση με τα ζώα, μην τα μπερδεύουμε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είπαμε ότι το νερό πώς είναι αρδεύουν, κατάλληλο για χρήση ανθρώπινη. Πώς αρδεύουν, μου είπατε, οι αγρότες, πώς αρδεύουν? Δηλαδή, πώς δεν υποτίθεται τα κουράφια τους? Συγγνώμη, δεν υπάρχουν μονάδες κτηνοτροφικές? Νερό πώς πίνουν τα ζώα, αυτό σας λέω. Μην τα μπερδεύουμε όλα τώρα. Ωραία, πείτε μας. Μιλάμε για την άρδευση, μου είπατε. Των 15.000 τρεμάτων. Είναι κατεστραμμένο το δίκτυο της άρδευσης, λέτε? Είναι κατεστραμμένο το δίκτυο. Έχουμε αναλάβει εμείς την ευθύνη με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, ήδη κουμπώνουν τα τηλεοστάσια για αυτούς που καταλαβαίνουν το 1 και το 6. Και ωραία, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το 4. Ωραία, αλλά το προηγούμενο χρονικό. Είναι πολύ μεγάλο θέμα να το ανοίξουμε. Και αν θέλετε, πάρτε μάλλον προεκτική. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και κίνδυνος με το νερό που αυτή τη στιγμή πίνουν τα ζώα? Αυτό είναι σε συνεργασία η γεωπόνος του Δήμου μας με τη κτηνιατρική, με τη διευθύντρια της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Και ήδη υπάρχει ενημέρωση όλων των μονάδων για πώς θα διαχειριστούν τα ζώα τους. Τι εικόνα έχουμε? Υπάρχει κίνδυνος ή όχι? Αυτό σας λέω, ότι υπάρχει ενημέρωση τον τρόπο που υδροδοτούν. Το χρησιμοποιούν το νερό ή όχι? Ξαναλέω πάλι, υπεύθυνη είναι η κτηνιατρική υπηρεσία που επικοινωνεί. Και εσείς δεν ενημερωθήκατε? Ξαναλέω πάλι, είναι πολύ σαφές, κυρία Σταμακοβλή. Επειδή αυτό το θέμα προκύπτει, είναι εδώ κάποιων ωρών, η κτηνιατρική υπηρεσία, η γεωπόνος του Δήμου, ακόμα και τώρα που μιλάμε, σε επαφή με όλες τις κτηνιατρικές μονάδες. Άρα βλέπετε, και τον τρόπο. Βλέπετε, γιατί θα το δείτε πάλι ως υπόδειξη, αλλά δεν είναι. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν. Σίγουρα υπάρχουν πολλά, γι' αυτό είμαστε. Πού είναι όμως, κύριε Δήμαρχε, μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου? Είχατε πλέξει μάλλον τις κτηνοτροφικές μονάδες με την άρδευση των κτημάτων. Αυτό εγώ σας είπα. Συγγνώμη, εγώ τώρα δεν άκουσα, Βασίλη, μήπως. Τέλος πάντων. Για τη συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας, στο κομμάτι αυτό της ενημέρωσης, είπατε για την Παρασκευή 35, ότι από τη Διεύθυνση Υγείας ενημερωθήκατε. Γενικότερα, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Γιατί στα χωριά που βρεθήκαμε στο ρεπορτάζ, οι κάτοικοι μας λένε, δεν μας ενδιαφέρει η μετατόπιση των ευθυνών. Μίλησαν και για την περιφέρεια και για το Δήμο, βεβαίως αγανακτισμένοι. Γενικότερα, ποιο είναι το σχόλιο σας και για το κομμάτι που αναλογεί στην περιφέρεια? Γιατί υπάρχουν θέματα που αφορούν και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχουν απόλυτο δίκιο. Όλα τα άλλα θα κρυθούν στις επόμενες μέρες, αφού λύσουμε το πρόβλημα. Όλα θα βγουν τα συμπεράσματα και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
Προς το παρόν, κύριε Μπαντίδη, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει προσωπικά και ως άνθρωπο και ως δήμαρχο είναι να βρούμε λύση στο πρόβλημα και να αποδώσουμε την κανονικότητα το οποίο οφείλουμε ως δημοτική αρχή στους δημότες. Ευχαριστώ πολύ και πάντα στη διάθεσή σας. Καλό απόγευμα. Εντάξει, συντονίζεται και την κουβέντα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Βασίλη, τώρα να συνεχίσουμε. Κανονικά εμείς κλείνουμε τις συζητήσεις, έτσι. Ναι, έτσι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε... Λοιπόν, να περάσουμε νωρίτερα... στο ριζόμυλο τώρα. Ναι. Είδαμε το ρεπορτάζ του Στεφανοβίκιο. Ναι, γιατί εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Εννοείται. Και εδώ, αυτό εδώ, τώρα εδώ, είναι βήμα. Είναι βήμα. Εννοείται. Για τους κατοίκους. Δεν είναι θέμα υποδείξεων. Βιώσει, είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή βιώσει... αυτά που είπαμε είναι αυτά που λένε οι κάτοικοι. Αυτοί που έχουν βιώσει το πρόβλημα και συνεχίζουν και το βιώνουν. Και οφείλουμε κάτοικοι να και... μεταφέρουμε τον παλμό και να αποτυπώσουμε και... την πραγματικότητα όπως είναι. Οι μανάδες πάνω από τα παιδιά που είχαν λιποθυμικά επεισόδια. Θα το δείτε τώρα με την κυρία που διατηρεί φούρνο στην περιοχή Αρτοπίο και είχε την κορούλα του στο χέρι και μας είπε ότι είχα συγγενείς, φίλους που τα παιδιά είναι στην ηλικία της κόρης μου. Ήταν ένα κοριτσάκι εκεί 3 ετών, 4 και έφτασα σε σημείο λιποθυμικών επεισοδίων. Πάμε να το δούμε. Νερά δόθηκαν σήμερα σε κατοίκους σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο, ενώ από νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία του Ριζομύλου είχε τοποθετηθεί βιτιοφόρο από το οποίο ο κόσμος μπορούσε να παίρνει νερό. Και όλα αυτά μετά τα δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την κατανάλωση μολυσμένου νερού. Η κάμερα του Άστρα βρέθηκε στο χωριό του Ριζομύλου και οι κάτοικοι τόνισαν ότι έπρεπε να έχουν πάρθει μέτρα από τις αρμόδιες αρχές ημέρες πριν. Και λοιπά, δεν κάνουμε με τη μηχανή, την έχουμε κλείσει. Μόνο τους υπόλοιπους καφέδες μπορούμε να κάνουμε εμφιαλωμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το σχόλιο σας γενικότερα για την κατάσταση αυτή που δημιουργήθηκε. Η κατάσταση αυτή είναι δύσκολη. Πολλά παιδιά, πολύ γνωστοί μας νοσοκομείο, τα ξαδέρφια μας νοσοκομείο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Μικρά παιδάκια κόντεψαν να πέσουν σε λιποθυμία και λοιπά από το μικρόβιο της σαλμονέλας, έπεσαν το ζάχαρο. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν από νωρίτερα κάποιες ενέργειες. Το ξέραν από τις πλημμύρες και μετά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να το ψάξουν λίγο καλύτερα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Έχουμε έρθει σε μια δύσκολη κατάσταση όλο το χωριό τώρα, γιατί είπαν ότι το νερό δεν είναι ούτε για μπάνιους που να κάνουμε. Είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο. Ποιος ευθύνεται για εσάς? Για εμένα ποιος ευθύνεται? Ο Δήμος, όλοι όσοι είναι μέσα στο Δήμο, η τοπική διοίκηση, δεν ξέρω. Τι να σας πω, κάποιος ευθύνεται, δεν γίνεται. Κάποιον ευθύνη είναι όλα αυτά. Έπρεπε κάποιος να το κοιτάξει καλύτερα. Αν είχατε τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη τώρα μπροστά σας εδώ, τι θα τους λέγατε? Σίγουρα θα ήθελα να μάθω. Εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος που θα μαλώσω, αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί και τι έγινε, τι ενέργειες θα έπρεπε να γίνουν για αυτά τα θέματα. Διοίκησε ένα χωριό. Πόσα χωριά γύρω-γύρω δεν πρέπει να κοιτάξει τη ζωή σε αυτά τα χωριά? Ναι. Εννοείται, μικρά παιδιά έχουμε. Έχετε συγγενείς, φίλους που ασθένησαν? Ναι, είναι στο νοσοκομείο ακόμα. Έχουν από την περασμένη Πέμπτη ακόμα τα μικρά, πολύ δύσκολα κατά παιδάκια. Τώρα μιλάω στους μαθητές της κόρης μου. Η δεξαμενή πάντως από την οποία προκλήθηκε το πρόβλημα με το μολυσμένο νερό βρίσκεται στη Χλόη και υδροδοτεί τα χωριά του Ριζομύλου και του Στεφανοβικίου, όπου κατεγράφησαν περισσότερα από 100 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Μάλιστα, μόνο μας είπαν να έχουμε εδώ πέρα το βιτίο 24 ώρες 24 ώρες. Για τον κόσμο. Εμφιαλωμένο νερό πλέον. Εμφιαλωμένο νερό πλέον. Ναι. Όχι πλέον, το έχουμε και πολύ. Εδώ καιρό. Ναι. Εδώ και καιρό. Γενικότερα τι λέτε όμως, ποιος φταίει για όλο αυτό? Αυτό είναι η αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει να το κοιτάξουν. Αν τώρα τους είχατε μπροστά σας, τι θα τους λέγατε, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο? Τι θα έπρεπε να έχουν κάνει? Τι έπρεπε να έχουν κάνει? Πρέπει να υπάρχουν έλεγχος. Ποιος θα τον κάνει τον έλεγχο, εγώ που δουλεύω αλλού? Ναι. Μετά από πολύ καιρό. Μετά από πολύ καιρό. Ό,τι πατήσαμε, πώς λέει. Πώς λέει η παροιμία, κάψαμε Γιάννη και έλειψαμε να Γιάννη. Είναι το κομμάτι της πρόληψης δηλαδή των ελέγχων που θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερο. Αυτό το καταλαβαίνει και ο κάτω. Αλλά τελικά μάθαμε μετά ότι. Και πάλι καλά. Δηλαδή τι έγινε το γεγονός. Χρειάζεται προσοχή, μικρά παιδιά τα οποία ήταν στα όρια λιποθυμίας στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο και μετά μάλλον το ΕΟΔΙ, αυτό όπως του λένε, το βούρο αυτό, και από εκεί πέρα. Έχετε συγγενείς, φίλους που ασθένησαν? Έχω, ναι. Έχω. Στο νοσοκομείο, έφτασαν στο νοσοκομείο? Όχι, στα σπίτια. Έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι στις δύο περιοχές. Όμως προσοχή πρέπει να υπάρχει και για τα πιο νεαρά άτομα. Επειδή ο Δήμαρχος έκλεισε τη συζήτηση έτσι αρων-άρων, μόνος του την ολοκλήρωσε και δεν προλάβαμε να του θέσουμε και άλλα που μας μεταφέρουν κάτοικοι της περιοχής όσο μας παρακολουθούν και παρακολουθούσαν και τον ίδιο να τοποθετείται και να δίνει απαντήσεις, τις όποιες απαντήσεις. Σχετικά τώρα με το πρώτο μήνυμα που δεχτήκαμε, Βασίλη, ότι στο Δήμο υπάρχει, λέει κάτοικος, μας είπε εδώ κάτοικος, βιολόγος που απασχολείται στο Δήμο. Και ρώτησε αν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό το ζήτημα το σοβαρό και αν έχει εκδώσει κάποιο πόρισμα. Αν έχει εκδώσει κάποιο πόρισμα, γιατί δεν έχει δοθεί αυτό το πόρισμα στη δημοσιότητα. Πήραμε την απάντηση από τον κύριο Νασίκα ότι δεν υπάρχει βιολόγος
πρόσληψη στο Δήμο. Άλλοι τρεις κάτοικοι τώρα και το μεταφέρουμε και αυτό. Λένε ότι, όχι και είναι και περισσότεροι εδώ, είναι και περισσότεροι. Ρωτάνε και οι ίδιοι τι έγινε με τον βιολόγο, γιατί όλοι γνωρίζουν, λέει, ότι έχει προσληφθεί βιολόγος στο Δήμο Ρήγα Φεραίου με 24μηνη σύμβαση, εδώ μας δίνουν και ένα πιο συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος βιολόγος απουσιάζει κάποιες εβδομάδες με άδεια. Τώρα είναι εκεί, έβγαλε πόρισμα, έχει 24μηνη σύμβαση, κάτι λάθος γνωρίζουν οι κάτοικοι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και δεν έχουν τα βιολόγο. Δεν έχουν πρόσληψη βιολόγου. Θα το παρακολουθήσουμε, θα το δούμε και με τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Ακούσαμε και τη μητέρα, έτσι, και είναι μια επιχειρηματίας και έχει και φούρνο και απορούμε πώς έχει λειτουργήσει τέταρτη μέρα σήμερα χωρίς νερό, πώς μπορεί να λειτουργήσει. Συμβαίνει και με τους υπόλοιπους της εστίασης. Όπως και κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο με εμφιαλωμένο νερό. Υπάρχει ακόμα επίσης η πληροφορία. Αυτό που ρώτησα πριν τον κύριο Νασίκα και δεν ήξερε τι λέει η κτηνιατρική. Mm-hmm. Δεν γνώριζε ο Δήμαρχος. Για το θέμα του νερού και τα ζώα. Τι είπε η κτηνιατρική στους κτηνοτρόφους, τους είπε λοιπόν. Αν μπορούν να πίνουν νερό τα ζώα. Ότι δεν μπορούν να πίνουν νερό, τους είπε. Ναι. Μου λένε εδώ οι πληροφορίες, οι έγκυρες. Τώρα... Δεν μπορούν να κάνουν χρήση ούτε για τα κοπάδια τους στο νερό. Με αφορμή αυτό που λες, έχουμε τώρα στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει τη δήλωση του κυρίου Σεσκλιώτη, ο οποίος είναι και από την αντιπολίτευση δημοτικός σύμβουλος, αλλά είναι και αγρότης. Το θυμόμαστε και από τις αγροτικές κινητοποίησεις. Και του έθεσε αυτό το ερώτημα το πρωί. Εκτός από το κομμάτι που αφορά όλα όσα συνέβησαν, την πόση, το να κάνουν μπάνιο στα σπίτια, να το χρησιμοποιήσουν για μαγείρεμα, για καθάρισμα. Όχι, δεν γνώριζε ο άνθρωπος εκείνη την ώρα και μου είπε ότι είναι πολύ σοβαρό και το θέμα που έχει να κάνει γενικότερα με την τροφοδοσία του νερού και για τα ζώα αλλά και γενικότερα για τους αγρότες. Άρα πάλι εδώ ένα μεγάλο κενό. Αν συνέχιζαν τα ζώα να πίνουν απομολυσμένο νερό, αν τυχόν, στην πιθανότητα αυτή, συνέχιζαν να πίνουν μολυσμένο νερό, καταλαβαίνουμε τώρα τι άλλο. Έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για μόλυνση και μιλάμε και για σαλμονέλα. Τώρα άλλη παράμετρος, άλλο ζήτημα, αυτό άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, ο Δήμαρχος όμως δεν μας είπε κάτι εδώ, να ακούσουν όλοι οι πολίτες, οι κάτοικοι όλη της περιοχής. Δεν ήξερε τι είπε η κτηνιατρική στους κτηνοτρόφους. Τι είπε. Είναι, όντως, δεν χρειάζεται εδώ άρα μια ευρεία σύσκεψη να καθίσουν κάτω όλες οι υπηρεσίες. Έτσι δεν γίνονται. Πώς ζητούσαμε δηλαδή στις πυρκαγιές συντονιστικά, στις πλημμύρες συντονιστικά. Εδώ σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα υγείας. Το είπαν οι κάτοικοι. Ποιος είναι ο συντονισμός. Να έρθει η κτηνιατρική, να έρθει η περιφέρεια. Να καθίσει ένα συντονιστή. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν συντονιστεί, μας είπαν και να έχουν καθίσει ήδη και να μας έχουν καλέσει όλους και να γίνει ένας διάλογος. Σπασμένο τηλέφωνο τώρα. Σπασμένο τηλέφωνο. Ψάχνονται να βρουν υδροφόρες. Άλλο μήνυμα εδώ. Ψάχνονται οι κτηνοτρόφοι για να βρουν υδροφόρες για να ποτίσουν τα ζώα τους. Και δεν ξέρουμε και με τι τα έχουν ποτίσει, με τι τα έχουν. Τι έχουν πιει τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δούμε. Ψάχνουν υδροφόρες οι κτηνοτροφικές μονάδες. Αλλά ρωτούσε ο κύριος Δήμαρχος αν εμείς γνωρίζουμε για την άρδευση. Λοιπόν, πάμε επίσης, να δούμε. Επίσης, κλειστά και. Εντάξει, το είπαμε, ήταν κλειστά τα σχολεία. Και κλειστά. Αύριο, σε ριζόμενο και Στεφανοβίκιο, θα δούμε και τις λεπτομέρειες που θα γίνουν. Ταλαιπωρία για τους υποψηφίους, ταλαιπωρία για όλες τις οικογένειες. Οι νοσηλείες συνεχίζονται, παιδιά μέσα στην ψυχιατρική. Ένας ηλικιωμένος ακόμη δίνει μάχη ζωής, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τα κρούσματα. Στην παιδιατρική, έτσι... ναι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα είναι παραπληροφόρηση τώρα τα δεδομένα. Γιατί εδώ μιλάμε πάντοτε με δεδομένα και ενημέρωση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Χάρης Εσκλιώτης. Βασίλη, το συνάντησες νωρίτερα. Ναι. Βάλαμε και το ζήτημα τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. Πάμε να ακούσουμε. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε Στεφανοβίκιο και Ριζόμιλο λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Με απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου και σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, κλειστά πιο ειδικά θα παραμείνουν η νηπιαγωγεία και δημοτικά Ριζομήλου και Στεφανοβικίου, αλλά και ο παιδικός σταθμός Ριζομήλου για προληπτικούς λόγους. Το γυμνάσιο Στεφανοβικίου λόγω των ενδοσχολικών εξετάσεων θα λειτουργήσει κανονικά. Με όλα όμως τα απαραίτητα μέτρα που προτείνει η Διεύθυνση Υγείας για την ασφάλεια και την υγιεινή της σχολικής κοινότητας. Τον κόσμο να είναι προσεκτικός, να μην χρησιμοποιεί το νερό, ώσπου να βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε με το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε καλέσει να μας πει ο κύριος Δήμαρχος από τι προήρθαν όλα αυτά, αν και αυτός γνωρίζει. Και με λίγη υπομονή πιστεύω να αυτό που εύχομαι να είναι καλό το νερό στις γεωτρήσεις που πήραν τα δείγματα και να είναι κάτι προσωρινό που οφείλεται στο δίκτυο.
Ένα καλό νέο πάντως ήταν ότι δεν προσήλθε σήμερα κανένα περιστατικό στο κέντρο υγείας Βελεστίνου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, μετά και από την έξαρση των τελευταίων 24 ώρων. Τα 100 επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που κατεγράφησαν σε Στεφανοβίκιο και Ριζόμιλο τις τελευταίες ημέρες του Δήμου Ριγαφεραίου προκάλεσαν όμως συναγερμό στις υγειονομικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή στο κέντρο υγείας Βελεστίνου δέχονταν κατά σειροή περιστατικά, ενώ πολλά πήγαιναν στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και στα νοσοκομεία της Λάρισας. Μάλιστα, και όπως διαπιστώνουμε, Βασίλη, και εσύ και μέσα από το διαρκές έτσι, ρεπορτάζ, οι εξελίξεις τρέχουν. Έτσι, υπάρχουν πολλά ακόμη ανοιχτά ζητήματα και διαρκώς έχουμε εξελίξεις. Βάζουμε μια ανωτελεία εδώ. Θα δούμε και στη συνέχεια και άλλα γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Να πω μόνο πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ανησυχία και στους γιατρούς και ειδικά και στους παιδίατρους στην περιοχή της Μαγνησίας που δίνουν και οδηγίες προς τις οικογένειες τι να κάνουν για τα παιδιά. Βέβαια, γιατί είπαμε, κάποια παιδάκια νοσηλεύονται, έχουν την ιατρική φροντίδα μέσα στα νοσοκομεία, αλλά κάποια άλλα πήγαν στα επίγοντα, είναι στο σπίτι. Ναι. Και προσπαθούν εκεί να ξεπεράσουν τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Αγωγή, και οι γιατροί είναι στα τηλέφωνα, οι μητέρες πάνω από το κεφάλι τους. Επίσης, οι γιατροί επισημαίνουν ότι δεν επεξεγέλασε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικότερα από τους γονείς, και πολύ καλό καθαρισμό, γενικότερα καθαριότητα και καθαρισμό των χεριών. Θα δούμε και για αυτά τα ζητήματα στη συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το μεγάλο, το πολύ σοβαρό ζήτημα με το δίκτυο ίδρευσης της περιοχές του Δήμου Ριγαφεραίου και συγκεκριμένα σε Στεφανοβίκιο και Ριζόμιλο, σε αυτόν τον κόκκινο συναγερμό που έχει ανάψει, αλλά ένας συναγερμός που άναψε, που ήχησε αργά τελικά, και ενώ είχαμε συρροή κρουσμάτων στο κέντρο υγείας Βελεστίνου και στα νοσοκομεία και να μην ξεχνάμε και σε ιδιωτικές κλινικές, έτσι, γιατί και στο Βόλο και στη Λάρισα υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές που πληροφορίες λένε ότι και εκεί έχουν εξυπηρετήσει περιστατικά. Τώρα, γιατί περισσότερο η γαστρεντερίτιδα, η συγκεκριμένη γαστρεντερίτιδα, δηλαδή μέσα από μόλυνση νερού, πόσιμου νερού, χτύπησε περισσότερο τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά, θα μας δώσει τις απαντήσεις ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γιανακόπουλος, τον οποίο έχουμε μαζί μας εδώ. Γεια σας, κύριε Γιανακόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έχετε σίγουρα όλη την πληροφόρηση κι εσείς γύρω από την υπόθεση. Έτσι, άλλωστε είναι μια υπόθεση που το απασχολεί το Πανελλήνιο τα τελευταία 24 ώρα. Τι είναι αυτή η γαστρεντερίτιδα, γιατί περισσότερο στα μικρά παιδιά και στους ηλικιωμένους, γιατί χρειάστηκε η νοσηλεία 8 παιδιών στην παιδιατρική μέχρι και σήμερα και να ευχηθούμε να μην έχουμε και άλλες νοσηλίες. Θα σας πω αμέσως. Πρώτα να πούμε ότι η γαστρεντερίτιδα γενικότερα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Χωρίζεται σε γαστρεντερίτιδα από μικρόβια, όπως αυτό της σαλμονέλας που συνέβη σε εσάς. Βρέθηκαν και έχουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, εκτός από τη σαλμονέλα, οι δειγματοληψίες, τα αποτελέσματα έδειξαν και δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ναι, εκεί πάω τώρα να σας πω ότι εκτός από τη σαλμονέλα είναι η σιγγέλα, είναι το κολοβακτηρίδιο, το που λέγατε προηγουμένως, και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά είναι και η γερσίνια, είναι ένα μικρόβιο το οποίο προτιμά πολύ μικρές ηλικίες. Πέρα από τα μικρόβια υπάρχουν και ιοί οι οποίοι κάνουν γαστρεντερίτιδα και κυρίως ο ρώτα ιός, για τον οποίο μάλιστα και τα βρέφη από τον δεύτερο μήνα μέχρι τον έκτο εμβολιάζονται κατά του ρώτα ιού για να αποφύγουν αυτήν την βαριά. Εδώ όμως δεν μιλάμε για έναν ιό. Σωστά, γιατρέ, δεν μιλάμε για έναν ιό. Μιλάμε σε εσάς μιλάμε για σαλμονέλα και μικρόβια. Απλά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο που οφείλει την γαστρεντερίτιδα και γιατί είναι βαρύτερη στα παιδιά. Ναι. Και ο τρίτος παράγοντας, ο αιτιολογικός, είναι διάφορα παράσιτα. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Τα συμπτώματα από την γαστρεντερίτιδα είναι κυρίως ναυτία, εμετός, πόνο στην κοιλιά, διάρρεια και μάλιστα από το συγκεκριμένο μικρόβιο μπορεί να είναι βλέμμα αιματηρές ή κενώσεις που οδηγεί γρήγορα σε αφυδάτωση. Ναι. Τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι οδηγούνται πολύ γρήγορα σε αφυδάτωση σε σύγκριση με τους νεαρούς ενήλικες ή
και τους κανονικούς ενήλικες. Εκεί μπορούν να εγκεντρωθούν και από μόνοι τους, δεν μένουν πίσω στα υγρά, δεν κάνουν εύκολα ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό το λόγο, κυρίως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και εκείνοι που πάσχουν από νοσήματα άνοσο καταστολής, είναι οι πιο επικίνδυνοι και γι' αυτό και χρειάζονται νοσηλεία. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να πούμε πώς μεταδίδεται το μικρόβιο αυτό. Οι τρόποι μετάδοσης είναι τρεις. Είτε από μολυσμένα τρόφιμα, είτε από μολυσμένο νερό, είτε από επαφή με μολυσμένα ζώα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί οι κίνδυνοι εγκυμονούν ανά πάσα στιγμή και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι δικές μας, που βγήκαμε σχεδόν πρόσφατα από τις πλημμύρες και μάλιστα στην αρχή όταν ξεκίνησαν οι πλημμύρες είχαμε επισημάνει και μαζί πάρα πολλές φορές αλλά και γενικότερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σας ρωτήσω τώρα, έχουν παρέλθει... Η κύρια συνέπεια ήταν η γαστρετερίτιδα. Από την ώρα που ενημερώθηκαν οι κάτοικοι, σταματήστε να κάνετε χρήση του νερού από τη Βρύση. Έχουν περάσει κάποια 24 ώρα. Μπορεί και τις επόμενες ημέρες ή και σήμερα να εμφανιστούν κρούσματα παρά το γεγονός ότι η χρήση του νερού αυτού έγινε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Ακούστε να σας απαντήσω με σαφήνεια πάνω σε αυτό για να ενημερωθούν τηλεθεατές γιατί άκουσα ότι το ρωτάγατε προηγουμένως και στο Δήμαρχο. Πρώτα-πρώτα όταν έχουμε κρούσματα σε δίκτυο ίδρευσης ακολουθούνται πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ είναι γνωστά σε όλους, σε όλους τους φορείς ή όποιος εμπάσχεται δεν το έχει πρόχειρο, τηλεφωνεί στον ΕΟΔΗ και το στέλνει. Τι λέει το πρωτόκολλο? Διακόπτεται η πόση του νερού. Ναι. Πρώτο. Δεύτερο, δεν χρησιμοποιούμε το νερό αυτό ούτε για να πλένουμε τρόφιμα, ούτε για μαγείρεμα, ούτε να κάνουμε μπάδι. Ναι. Τους. Εκτός εάν για αυτές τις χρήσεις, τις εξωτερικές, το βράσουμε στους 100 βαθμούς για 2-3 λεπτά. Mm-hmm. Το πρωτόκολλο μετά μιλά για εργαστηριακό έλεγχο, λήψη δηλαδή δειγμάτων, από την πηγή, είτε αυτή είναι γεώτρηση, είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, από την πηγή, σε συνέχεια στην δεξαμενή και από εκεί και μετά. Σε ολόκληρο το δίκτυο μέχρι και την τελευταία γειτονιά. Ναι. Το ο ΕΟΔΗ έχει επιληφθεί τις συγκεκριμένες υπόθεσεις, αλλά ρωτώ αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ναι. Κάθε πότε γίνονται αυτές οι εξετάσεις, το ρωτήσετε και στον Δήμαρχο. Δεν είναι η εξέταση να την κάνει ο καθένας, είτε Δήμαρχος είτε οποιοδήποτε, όποτε το καπνίσει. Το πρωτόκολλο μιλά μία φορά την εβδομάδα όταν υπάρχει τέτοια επιδημία, ας το πούμε μικροεπιδημία γαστρεντερίτιδας, θα πρέπει να ελέγχεται το δίκτυο από άκρο εις άκρο. Ναι. Νωρίτερα δεν έχει κανένα νόημα, ή αργότερα είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν το νερό αυτό θα μπορέσει να είναι πόσιμο όταν αποδειχθεί σε επανειλημμένες μετρήσεις ότι είναι κατάλληλο. Ναι. Τώρα, σας ρώτησα όμως το εξής, επιτρέψτε μου λίγο. Ο χρόνος επόσης είναι μερικές μέρες. Είναι δηλαδή από 3-5 μέρες. Από εκεί και μετά δεν μπορεί κάποιος που ήπιε νερό πριν και περάσουν περισσότερο από 5 μέρες να εμφανίσει γαστρεντερίτιδα από τη συγκεκριμένη σαλμονέλα. Άρα μέχρι και σήμερα Τρίτη που είναι η πέμπτη μέρα από την Παρασκευή που κάποιος... Ναι, τώρα αυτά είναι και λίγο σχετικά στην ιατρική, έτσι. Ναι, εντάξει, άρα ναι. Ένα δεν είναι 12 η ώρα το βράδυ σταματάει η ιστορία, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, είναι 3-5 μέρες περίπου. Αλλά τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, δεν θα έχουμε πολλά κρούσματα ή θα έχουμε μειούμενα κατά πολύ τα κρούσματα, τα νέα. Εκτός αν κάποιος, χωρίς να το γνωρίζουμε, κάνει χρήση και πίνει νερό από εντάξει. Το δίκτυο το μολυσμένο. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, είναι πολλά παιδιά που βρίσκονται στο σπίτι και παρακολουθούνται από τους γονείς τους, έχοντας λάβει ιατρικές συμβουλές και έχοντας λάβει φαρμακευτική αγωγή. Ο χρόνος, είπατε, που θα περάσουν όλα αυτά τα συμπτώματα, πόσος είναι? Πόσο δηλαδή μπορεί να διαρκέσει? Είναι ανάλογα με το παιδί. Κυρίως μετράμε τους ηλεκτρολίτες, κάλιο, νάτριο. Γι' αυτό και τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι στο σπίτι, έτσι ενυδατώνονται. Υπάρχουν συσκευάσματα ενυδάτωσης και από το στόμα. Τα πολύ μικρά κυρίως ή αυτά τα βαρύτερα
ή αυτά που είπαμε προηγουμένως ότι έχουν ενδεχομένως κάποιες ανεπάρκειες, χρειάζεται νοσηλεία. Καμιά φορά ακόμα στις περισσότερες σαλμονελώσεις δεν χορηγούμε καν αντιβίωση. Θεωρούμε ότι είναι αυτοϊόμενες καταστάσεις και περνούν από μόνες τους. Όμως σε αυτές τις βαριές περιπτώσεις ή εκεί που εγκυμονούνται επιπλοκές και μια βασική επιπλοκή πέρα από την οφυδάτωση και τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές είναι να μπει το μικρόβιο και στην κυκλοφορία του αίματος και να κυκλοφορήσει σε διάφορα όργανα του σώματος και εκεί να κάνει εστίες μόλυσης, χορηγούμε αντιβιωτικά. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά, πόσο τουλάχιστον και εγώ γνωρίζω, πηγαίνουν καλά. Δεν έχουν, ήδη μερικά άρχισαν παίρνουν εξιτήριο, άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα πολύ βαριάς νοσηλείας. Και να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατρέ, επειδή και στις συμβουλές που μόλις χθες έδωσε η Δημοτική Αρχή προς τους κατοίκους της περιοχής, είναι όσοι νοσούν, όσοι αντιμετωπίζουν συμπτώματα, να μην πλησιάζουν παιδιά και ηλικιωμένους. Μιλάμε για κάτι μεταδοτικό. Η σαλμονέλα να τα δίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω, μέσω των κοπράν. Δηλαδή θέλει πολύ καλό εκείνος που περιποιείται στο σπίτι. Έτσι. Κάποιο παιδί το οποίο έχει σαλμονέλα ή κάποιον ηλικιωμένο που έχει σαλμονέλα αλλά είναι στο σπίτι, θα πρέπει να πλένει πάρα πολύ καλά τα χέρια και να τα αποστηρώνει σε κάθε περιποίησή του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ή μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο? Ναι, ναι, μόνο με αυτό. Δηλαδή αν κάποιος πιει νερό και το πάρει ο άλλος και πιει από το ίδιο ποτήρι στην ίδια οικογένεια? Η σωματική οδός δεν είναι τόσο συνηθισμένη σε μονολόγηση. Κυρίως είναι η κοπρανόση. Λέμε κοπρανοστοματική, αλλά το στοματική είναι λίγο σπανιότερο. Επομένως, γι' αυτό λέμε να μην έρχονται σε επαφή ούτως ή άλλως. Αφού λέμε ότι εκείνος που περιποιείται έναν άρρωστο με σαλμονέλα θα πρέπει να αποσπυρώνει τα χέρια. Ο άλλος πώς θα πάει να πιει από το ίδιο ποτήρι? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν. Ναι. Άρα μακριά από εκεί που νοσηλεύονται, πλήσιμο και αποστήρωση των χεριών εκείνων οι οποίοι αναγκαστικά περιποιούνται παιδιά ή ανθρώπους ή ενήλικες στο σπίτι με σαλμονέλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε. Καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε ζητήσει και έχουμε καλέσει και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, να ήταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ήταν ο κύριος Αποστόλου, όπως μας ενημέρωσε, όπως και οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες και όλοι οι φορείς, όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων στην ευρεία σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στη Λάρισα. Όμως αυτές οι σκέψεις, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια, περιμέναμε τον κύριο Αποστόλου για να ακούσουμε και τι λέει από την πλευρά της και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Γιατί υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες σχετίζονται με έναν Δήμο, στην προκειμένη περίπτωση με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, για το τι έγινε ή τι δεν έγινε. Αλλά σε ανώτερο επίπεδο υπάρχουν και οι αρμοδιότητες της περιφέρειας και κάθε αντιπεριφέρειας για το πώς επιβλέπει αν ο κάθε Δήμος εφαρμόζει τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή, αν υπάρχει επίβλεψη από τη Διεύθυνση Υγείας και αν πρέπει να υπάρχει, δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό θέλαμε σήμερα τον κύριο Αποστόλου, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, να θέσουμε τα ερωτήματα. Αν δηλαδή προβλέπεται να ελέγξει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ποιο τρόπο ενημέρωσε τους δημότες ο Δήμος? Με μια ανάρτηση στο Facebook? Δηλαδή, οι φίλοι ενός Facebook πρέπει να έχουν ενημέρωση? Γιατί την ενημέρωση την είχαμε τελικά Παρασκευή βράδυ? Τι έγινε, υπήρχε κάποιο κενό τις προηγούμενες ημέρες? Έπρεπε κάποιοι να είχαν ενδιαφερθεί? Και σε κάθε περίπτωση, κατανοούμε όλοι ότι εδώ οι έλεγχοι στο δίκτυο της ίδρευσης θα έπρεπε να ήταν συχνότεροι. Μιλάμε για μια περιοχή με μεγάλη επιβάρυνση. Επί 9 μήνες όλες οι περιοχές γύρω από την Κάρλα δεν έχουν να κάνουν με μια νορμάλ κατάσταση και όπως όλοι τη γνωρίζουμε και τη χαρακτηρίζουμε νορμάλ. Είναι μέσα στα λιμνάζοντα νερά. Άρα δόθηκαν κατευθύνσεις από τη Διεύθυνση Υγείας και από τις κατατόπους Διευθύνσεις Υγείας σε όλους τους Δήμους να κάνουν συχνότερους ελέγχους? Έπρεπε αυτό να το φροντίσουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται?
Δεν μπορεί μια περιοχή να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως αντιμετωπιζόταν πριν την τεράστια καταστροφή του Ντάνιελ. Δεν μπορεί να χειριζόμαστε περιοχές για τα δίκτυά της και για ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά της με τον ίδιο τρόπο όταν αυτές οι περιοχές ακόμη είναι μέσα στα νερά. Θυμίζουν σαν να είναι βούρκος. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, με τον κύριο Αποστόλου δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μέχρι στιγμής. Τώρα πάμε να καλωσορίσω εδώ μαζί μου την Ιωάννα Μπουροπούλου για να δούμε. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και σε σένα. Σου. Για να δούμε την επίσκεψη νωρίτερα σήμερα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λάρισα. Για άλλη μια φορά στη Θεσσαλία ο Πρωθυπουργός, αυτή τη φορά προεκλογικά, έτσι στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Ωστόσο, ο λόγος της παρουσίας του σήμερα στη Λάρισα ήταν αρχικά να εγκαινιάσει το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, αυτό και μόνο λέει ότι στο εξής θα υπάρχει συντονιστικό σε επίπεδο Θεσσαλίας. Κάτι που απουσίαζε τα πολλά προηγούμενα χρόνια και σε κρίσιμα έτσι γεγονότα και περιστατικά. Και κατά δεύτερον, στη συνέχεια, να προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός σε μια σύσκεψη, Ιωάννα, με τους φορείς ολόκληρης της Θεσσαλίας. Μια σύσκεψη που ήθελε και αυτό έκανε να εξετάσει τι πορεία ακολουθούν οι αποκαταστάσεις μετά την κακοκαιρία. Ακριβώς, Βάσο, και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Στη σύσκεψη που ξεκίνησε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3, ο Πρωθυπουργός ήταν μια κλειστή σύσκεψη παρουσία των δημάρχων, των φορέων της, από την περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε δηλώσεις του που έκανε στα έργα που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλία. Είπε ότι από την πρώτη στιγμή η πολιτεία βρέθηκε στο πλευρό των Θεσσαλών πολιτών και συνεχίζει να το κάνει. Αναφέρθηκε στο συνολικό κόστος που θα χρειαστούν τα έργα στην περιοχή της Θεσσαλίας που, όπως έχει ξαναπεί, υπερβαίνει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ, όπως είπε, η συγκεκριμένη καταστροφή έγινε σε μια συγκυρία που επέτρεπε στον κρατικό προϋπολογισμό να προβεί σε άμεσες χρηματοδοτήσεις και σε έργα αποκατάστασης άμεσα, ενώ υπό άλλες συνθήκες, λέει, δεν θα είχαμε δει τίποτα μέχρι στιγμής. Αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Μίλησε για τους αγρότες και τη στήριξη που έχει δοθεί όλο αυτό το διάστημα στον αγροτικό τομέα, ενώ στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις και ο κύριος Αβγενάκης. Ενώ φυσικά επεσήμανε και για τα χρήματα που θα δοθούν στους κατατόπους δήμους και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε και στον Δήμο Βόλου ότι αύριο θα κατατεθούν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο προκειμένου να καλύψει τα έργα των εργολάβων. Ένα θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία 24 ώρα όπου οι εργολάβοι. Φωνάζουν οι εργολήπτες αλλά και οι μηχανικοί ότι δεν έχουν πληρωθεί. Ακριβώς, ενώ τα έξοδά τους τρέχουν και εκείνοι βάζουν πλάτη για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των σχολείων, όπου χθες υπογράφηκαν και οι συμβάσεις για να ξεκινήσουν τα έργα σε συγκεκριμένα σχολεία, πιο συγκεκριμένα σε 33 σχολεία σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος της χρονιάς. Επομένως, είδαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από τη Λάρισα αυτή τη φορά να προχωρά σε έναν ακόμη απολογισμό για τα όσα έγιναν τους τελευταίους 9 μήνες και μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν ουσιαστικά η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή την οποία έπρεπε να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος στην ιστορία του. Και η εκτίμηση μας είναι ότι το συνολικό κόστος της ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας θα ξεπεράσει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ως εισαγωγική παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι αν η θεομηνία αυτή, η τεράστια φυσική καταστροφή μας έβρισκε σε μία άλλη οικονομική συγκυρία, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Όμως ο συνδυασμός πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και σημαντικής πρόσθετης απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων μας κάνει αισιόδοξους ότι θα μπορέσουμε να αντέξουμε το κόστος αυτής της ανασυγκρότησης και να ανακατασκευάσουμε αυτά τα οποία καταστράφηκαν και με πολύ καλύτερη ποιότητα από ό,τι είχαν πριν. Και μιας και αυτή η σύσκεψη λαμβάνει χώρα λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, θέλω να τονίσω με δύο συγκεκριμένα παραδείγματα την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση που έχει όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης. Θυμάστε ότι αμέσως μετά την φυσική καταστροφή
Βρέθηκα μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς στο Στρασβούργο τότε για να συναντήσω την πρόεδρο της Επιτροπής και καταφέραμε και πετύχαμε αρκετές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις ανακούφισης ουσιαστικά του κρατικού προϋπολογισμού με πρόσθετες ευρωπαϊκές ενισχύσεις, πλήρη απορρόφηση των πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ για δράσεις που αφορούν την κρατική αραγωγή, ανακατανομή της ανακατανομής η οποία είχε γίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να στηρίξουμε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026 και πρόσθετες παρεμβάσεις όσον αφορά ευρωπαϊκές αποζημιώσεις για τον πρωτογενή τομέα οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στα σημαντικά ποσά τα οποία ήδη έχει εκταμιεύσει ο ΕΛΓΑ για την ανακούφιση των παραγωγών μας, των γεωργών μας, των κτηνοτρόφων μας και των αλλιέων μας. Μόλις σήμερα δημοσιεύεται η Β2 φάση του διαγωνισμού για την αποκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του πολύ σημαντικού δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυροπού. Μια παρέμβαση η οποία θα ξεπεράσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται εν μέρη από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι το πρώτο ουσιαστικά από τα 7 μεγάλα έργα του προγράμματος ΙΔΟΡ που θα βελτιώσουν σημαντικά τις υποδομές άρδευσης σε ολόκληρη την χώρα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον Ταυροπού, είναι ένας οργανισμός πρότυπο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη χρηστή διαχείριση του νερού στις δύσκολες συγκυρίες τις οποίες διανύουμε και πιστεύω ότι το έργο αυτό υποδομής θα μας βοηθήσει πολύ έτσι ώστε να περιορίσουμε την σπατάλη του νερού και να περάσουμε σε μια νέα φάση χρηστής διαχείρισης αυτού του υπερπολίτιμου φυσικού πλούτου για όλη την Θεσσαλία, αλλά ειδικά για την περιοχή η οποία αρδεύεται από τον ΤΟΕΒ. Δεύτερο παράδειγμα και αυτό ουσιαστικά. Λοιπόν, με εκτενείς αναφορές στον πρωτογενή τομέα, ο Πρωθυπουργός σήμερα Ιωάννα και στη συνέχεια φυσικά και είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, γιατί έχουμε τις τελευταίες ημέρες και το εξής καλό μέσα σε όλα τα ανοιχτά έτσι μέτωπα που υπάρχουν, ότι πιστώθηκαν ήδη, δημοσιεύτηκε αρχικά η απόφαση του Υπουργού σε ΦΕΚ και στη συνέχεια, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες, ως και χθες, προχθές αν δεν κάνω λάθος, χθες, πιστώθηκαν σε όλους τους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα για τα οποία υπήρχαν δεσμεύσεις και αφορούσαν σε παραγωγούς που είναι στις παρακάρλιες περιοχές και έχουν πληγεί και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και έχουν χάσει την περιουσία τους. Για την επόμενη λοιπόν διετία που έχασαν αυτό το εισόδημα, οι παραγωγοί πληρώθηκαν. Ακριβώς, και είναι κάτι που ανέφερε και στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης. Αναφέρθηκαν στα 43 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στις παρακάλληλες περιοχές στους παραγωγούς των παρακάλληλων περιοχών προκειμένου να αντέξουν, όπως είπες και εσύ Βάσο, για τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί τα κτήματά τους παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις πλημμυρισμένα. Όπως είπε, έχουν ήδη κατατεθεί τα χρήματα, ενώ όποιοι από τους παραγωγούς δεν έχουν δει χρήματα στο λογαριασμό τους, το πιθανότερο είναι ότι μέχρι και αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται, όπως είπε, για περίπου 200.000 παραγωγούς στις παρακάλληλες περιοχές της Θεσσαλίας. Ενώ και ο κύριος Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί όλο αυτό το διάστημα στους αγρότες για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Όπως είπε, ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την πολιτεία. Είχαμε δει, είπε, και τις κινητοποιήσεις των αγροτών και στόχος μας ήταν να τους βοηθήσουμε. Αναφέρθηκε στα διάφορα προγράμματα που έγιναν για πρώτη φορά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να ενισχυθούν οι παραγωγοί, στις χορηγίες που έχουν δοθεί στους αλλείς. Ενώ στο τέλος της ομιλίας του κάνει αναφορά και στο νομοσχέδιο σχετικά με τις ελληνοποιήσεις, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τον αγροτικό και παραγωγικό κόσμο, γιατί οι παραγωγοί φωνάζουν ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με τις ελληνοποιήσεις και είπε ο κύριος Αυγενάκης ότι το νομοσχέδιο έχει τεθεί από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και στόχος είναι να περιοριστεί, γιατί όπως είπε να εξαφανιστεί τελείως αυτό το φαινόμενο, αποκλείεται ο στόχος μας να περιοριστεί σε ένα σημαντικό βαθμό.
Ιωάννα, σε ευχαριστώ και εσένα σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις σήμερα του κύριου Αυγενάκη. Μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, θεωρήσαμε χρήσιμο να κάνουμε μια συγκέντρωση όλων όσων αφορούν τον πρωτογενή τομέα, ζητήματα που έχουν απασχολήσει πάρα πολύ τα τοπικά μέσα, τους κατοίκους της περιοχής, της περιφέρειας Θεσσαλίας, και ζητήματα που μας απέτησαν πολύ χρόνο, πολύ κόπο και κυρίως προσπάθεια για λύση. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν κρινόμαστε από τις προθέσεις, αλλά από το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο και έτσι παρουσιάσαμε πολύ συνοπτικά και στην σύσκεψη παρουσία όλων των βουλευτών, φυσικά του Πρωθυπουργού, του Περιφερειάρχη, Δημάρχων, Περιφερειακών Παραγόντων, από όλη την περιφέρεια, μια σειρά συγκεντρωτικών στοιχείων, πρωτοβουλειών, προγραμμάτων, χρηματοδοτικών πακέτων που συνδυαστικά ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα. Πιο αναλυτικά, θυμίζω ότι αμέσως μετά την πλημμύρα του Ντάνιελ, σπεύσαμε όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, επικεφαλής οργανισμών, με πρώτο στην τάξη από τους υποπτωμένους φορείς των ΕΛΓΑ, που εκ των πραγμάτων είχε πέσει στην πλάτη του ένα μεγάλο βάρος, για να κάνουμε τις καταγραφές και να απλοποιήσουμε και να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τους κατοίκους της περιοχής. Από τότε έτρεξε πολύ νερό στα βλάκια, με αποτέλεσμα να έχουμε πρώτα απ' όλα την ενεργοποίηση του Μέτρου 5-2. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν υπήρχε, το είπα και νωρίτερα στη σύσκεψη, το δημιουργήσαμε, το χτίσαμε με τη συνεπικουρία ιδιαιτήρως του κ. Παγιαννίδη. Το πρόγραμμα αυτό θυμίζω ότι χρηματοδοτεί το 100% την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που επλήγει, που εχάθη, και φυσικά το κόστος ανακατασκευής εκ του μηδενός κατασκευής εγκαταστάσεων εκτονοτροφικών που επλήγησαν από την πλημμύρα. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από τις 7 Τρίτου μέχρι τις 31 Εβδόμου του 2024. Και επειδή τέθηνε ερώτημα ότι ξέρετε κάποιοι εκ των εκτονοτρόφων δεν έχουν το κεφάλαιο να καλύψουν, να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, παρόλο που έχουμε ενημερώσει κατά το παρελθόν, το επαναλαμβάνω και τώρα, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει το 95% της δαπάνης ως τρόπο μέτρο στήριξης σε αυτή την προσπάθεια μετά από έτοιμά μας και μετά από την θετική ανταπόκρισή της. Τρέξαμε. Μυστικό διάλειμμα εμείς σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε ξανά εδώ. Εδώ επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα 5 μέρες μόλις μας χωρίζουν από τις κάλπες των ευρωεκλογών και πάμε να συνεχίσουμε με αυτή την επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα, και να καλωσορίσουμε μαζί μας τον επόμενο καλεσμένο μας, που πώς θα μπορούσαμε να το βρούμε σε ένα σταθερό σημείο από τη στιγμή που έχει διακτηνιστεί σε ολόκληρη τη χώρα, σε κάθε σημείο. Γι' αυτό λοιπόν τηλεφωνικά θα καλωσορίσουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον γνωστό σε όλους και δεν χρειάζεται να πω και τίποτα άλλο, δημοσιογράφο Γιώργο Αυτιά. Κύριε Αυτιά, καλό σας απόγευμα. Βάσο, καλησπέρα. Βάσο και Γιώργος. Γιώργος, εντάξει. Την άδειά σου ήθελα. Είναι το τυπικό, γιατί πολύ συχνά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και τα λέμε, αλλά είναι το τυπικό. Οπότε, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σε έχουμε εδώ, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ. Με 40 βαθμούς στην Αθήνα, με 40 βαθμούς, με στη ζέστη. Δεν μπορώ να είμαι κάπου σταθερά για να έχουμε αυτή την επικοινωνία, αλλά έστω και τηλεφωνικά. Έστω και τηλεφωνικά, εδώ να τα πούμε λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες. Να τα πούμε. Ευχαριστώ. Λίγο. Καταρχάς. Ευχαριστώ. Ναι. Κάτι να σε ρωτήσω. Στο Βόλο. Ναι. Όχι, άρχισε εσύ, γιατί και εσύ τώρα δημοσιογράφος. Δεν θες και πολλές ερωτήσεις. Τώρα το καταλαβαίνω αυτό. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, καταρχήν είχα μια συγκλονιστική εμπειρία στο Βόλο, τη Μαγνησία, την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Θα δω τώρα αύριο, επιστρέφοντας από Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα Αθήνα, αύριο Θεσσαλονίκη, είναι οι τελευταίες μέρες. Αύριο Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό. Καταλαβαίνεις ότι τρέχω παντού. Έχω καλύψει περίπου το 97% της ελληνικής επικράτειας. Οι εντυπώσεις μου από τη Μαγνησία εκπληκτικές.
και καταλαβαίνεις ότι Βόλος, Αλμυρός και τα υπόλοιπα σημεία μου έδωσαν πολλές ανάσες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όπως γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Γιώργο, πώς είναι τώρα που βρίσκεσαι από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει. Θα σου πω. Ο κόσμος με είχε μάθει να διεκδικώ, Βάσο. Δηλαδή, όπως εσύ διεκδικείς μέσω της τηλεόρασης, μέσω αυτής της αξιολάτρης της εφημερίδας, και θα το πω δημόσια, η οποία δεν έχει να αντιλέψει τίποτα από τις εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως από το κανάλι σας, το Astra TV, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος μου λέει το εξής, όπως διεκδικούσες 34 τώρα χρόνια, έτσι θέλουμε εκεί που θα πας να διεκδικήσεις. Τους λέω, παιδιά, αφήστε να έρθουν οι εκλογές, να πάμε στην κάλπη, διότι αυτή η αγάπη πρέπει να μπει στην κάλπη. Αν δεν μπει, πώς θα με έχετε. Mm-hmm. Επίσης, ο κόσμος να ρωτάει, θα σε έχουμε μετά. Βάσο μου, κοίταξε να δεις. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να είμαι, και μάλιστα βρήκα έναν τρόπο ώστε να μπορώ να εξειδικεύω τις οδηγίες, Βάσο, οι οποίες θα έρχονται για την πατρίδα μας, δηλαδή ποιους θα αφορούν, ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πληθυσμού αγγίζουν και τι φέρνει αυτό στην πατρίδα μας. Εδώ η αλήθεια είναι, και πολύ σωστά το λες και το επισημαίνεις, ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, εδώ κάπου, χανόμαστε όλοι, έχουμε ένα κενό. Δηλαδή, ενώ πολλά καθορίζονται και αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, έχουμε ένα κενό το πώς μας επηρεάζουν όλα αυτά στη δική μας χώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ λοιπόν από τώρα δεσμεύομαι ότι αν αυτός ο κόσμος που είναι κοντά μου σε όλη την Ελλάδα και με ξέρει ότι διεκδικώ, μαζί στο Άστρα TV, μαζί στον ταχυδρόμο, μαζί όπου είσαι και δημοσιογραφείς, μαζί με τον κύριο Κοκκίνη, τον εξαιρετικό αυτό άνθρωπο, ο οποίος κοσμεί το λειτουργήμά του, να εξειδικεύουμε τις οδηγίες. Mm-hmm. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας νέο πλαίσιο στήριξης. Θα το έχουμε. Ποιοι θα βοηθηθούν. Δεύτερον, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Μα ο Ολλανδός και ο Βέλγος δεν έχουν τον Ερντογάν απέναντί τους να τους απειλεί μέρα νύχτα, να λέει θέλω τη Σάμο, θέλω τη Χίο, μεγάλη πατρίδα κλπ. Άρα θα χρειαστούμε πρόσθετους πόρους. Mm-hmm. Έχουμε τις οδηγίες της καθημερινότητας που αφορούν μισθούς, συντάξεις, ρεύμα, ακρίβεια. Πόσες μάχες έχεις δώσει εσύ και μέσα από το ρεπορτάζ σου και τηλεοπτικά για αυτά τα ζητήματα, για τα ζητήματα της ακρίβειας, για τις συντάξεις, για τους μικρομεσαίους, για κάθε επιχειρηματία. Πόσες μάχες. Αυτά λοιπόν, Βάσο, θέλω να τα φέρω στην τηλεόραση. Δηλαδή, θα είμαι στη διάθεση κάθε περιφερειακού και κεντρικού καναλιού της χώρας, κάθε εφημερίδας, για να μπορώ να αναλύω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και νομίζω ότι αυτή η επικοινωνία θα βοηθήσει και τον κόσμο να γίνω καλύτερος, γιατί βάζω κάτω ψέματα. Αν εσένα δεν σε ειδοποιήσουν ότι στο τάδε σημείο συμβαίνει αυτό, αν οι πολίτες δεν σε ενημερώσουν ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, πώς θα το μάθεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες, όπου θα πρέπει να δοθεί μάχη, γιατί 9 στους 10 νόμους ψηφίζονται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα γίνει σκληρή μάχη. Πάρα πολύ σκληρή μάχη. Και βέβαια θα είμαι στη διάθεση του κόσμου, γιατί αυτός ο κόσμος είναι η δύναμή μου. Αυτός ο κόσμος είναι η δύναμή μας, Βάσο. Να ξέρεις ότι αν εσύ κατέχεις τα πρωτεία στη Μαγνησία και σε όλη την περιοχή που σε παρακολουθεί, σε βλέπει και σε διαβάζει, το οφείλουμε στον κόσμο, Βάσο. Σε αυτόν ο οποίος μας οδηγεί. Αυτό το εισπράττεις τώρα περισσότερο που έχεις γυρίσει ολόκληρη τη χώρα. Θα σου πω το εξής. Ξέρεις τι μου λένε. Τα Σαββατοκύριακά μας έγιναν διαφορετικά. Ξέρεις, Βάσο, έχουμε ένα άλλο τρόπο εσύ και εγώ να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Δεν μιλάμε μόνο για τις ειδήσεις, αλλά αναφερόμαστε στις ειδήσεις που αφορούν την κοινωνία. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση. Χαίρομαι την εκπομπή σου που αναφέρεσαι στα μεγάλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Σε διαβάζω στην εφημερίδα και χαίρομαι για τον τρόπο που διαπραγματεύεσαι τα μεγάλα θέματα. Άρα λοιπόν αυτό το χούι δεν αλλάζει, Βάσο. Δεν αλλάζει. Σου λείπει τώρα αυτό ή έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα το καινούργιο από σένα. Βάσο, μέχρι τώρα
διαχειριζόμουν αποφάσεις πολιτικών. Τώρα θα διαχειριστώ διεκδίκηση με την Ευρώπη. Mm-hmm. Ξέρεις πολύ καλά ότι εσύ και εγώ, αν δοκιμάζαμε σε αυτή τη Βουλή, την ελληνική, θα ήταν εύκολο να βγούμε. Αλλά θα μας ερχόταν οι νόμοι απευθείας από την Ευρώπη, θα χρειαζόταν άλλη επεξεργασία εδώ. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να πίνουμε εμφιαλωμένο νερό από την Ευρώπη, δεν πρέπει να πάμε στην πηγή και να καθορίσουμε εκεί την ποιότητα του νερού που θα πίνουμε. Μπορούμε να παρέμβουμε βάσο, αρκεί να είμαστε ενημερωμένοι. Αρκεί να ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε μπροστά μας μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Οι πράσινοι και οι κόκκινοι θέλουν γρήγορες αλλαγές. Οι γρήγορες αλλαγές βάσο φέρνουν μείωση εισοδήματος. Mm-hmm. Εμείς τι λέμε, αργές αλλαγές, ώστε να μην υπάρχει μείωση εισοδήματος, να αυξάνεται το εισόδημα. Και επίσης βάσο, έχουμε το μεγάλο θέμα της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, της Λάρισας, της Καρδίτας, των Τρικάλων. Η Θεσσαλία πρέπει πάλι να ξαναγίνει δυνατή. Η περιοχή αυτή που τροφοδοτεί ολόκληρη την Ελλάδα με προϊόντα, με χίλια δυο, θα πρέπει πάλι να αποκτήσει τη δύναμή της. Γιώργο, δεν θα εκμεταλλευτώ άλλο από τον πολύτιμο χρόνο σου για να συνεχίσεις τώρα όλα αυτά που είναι μπροστά. Είναι ασφυκτικό το πρόγραμμα τώρα, τις τελευταίες ειδικά μέρες, για κάθε υποψήφιο. Πολύ περισσότερο και για σένα που λες ότι κάλυψε 97% με τις επισκέψεις της χώρας. Σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν εδώ, έστω και τηλεφωνικά. Ελπίζω σύντομα, μία από τις επόμενες μέρες, να σε δούμε έτσι πιο ζωντανά και να τα πούμε και λοιπόν, πιο αναλυτικά. Βάσο, δεσμεύομαι όποια στιγμή με ειδοποιήσετε να έρθω στο Βόλο για να μιλήσουμε για τα μεγάλα θέματα της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή προσωπική επιτυχία, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ το Άστρα TV, ευχαριστώ τη Βάσο τη Σαμακοβλή που την ξέρω να δίνει τις μεγάλες μάχες και συνέχισε αυτό που κάνεις, να δεις ότι αυτό θα το συναντάς σε κάθε σου βήμα, Βάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα καλύτερα, εύχομαι. Να είσαι καλά. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα στούντιο της τηλεόρασής μας, στη Λάρισα, και έχουμε καθυστερήσει αρκετά και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, γιατί και είναι και επικαιρότητα που τρέχει και το γνωρίζει και εκείνος πολύ καλά, γιατί είναι από την περιοχή μας. Είναι καθηγητής δενδροκομείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαχατζής. Είναι όμως τώρα και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Κύριε Παπαχατζή, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Σαμακοβλή, είμαι ο πρόεδρος του Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Έτσι είχαμε και το πρώτο μέρος με όσα συμβαίνουν με το νερό, έτσι επικαιρότητα τρέχει. Ωστόσο, τρέχουν και για σας τώρα οι μέρες, τρέχουν τα 24 ώρα. Πλησιάζουμε για τις κάλπες, ολοκληρώνεται σε λίγο αυτός ο μεγάλος αγώνας. Κυρία Σαμακοβλή, κάθε μέρα αναδεικνύουμε το κύριο πρόβλημα της κατεστραμμένης Θεσσαλίας. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ, αλλά και πριν και από τον Ιαννό, δεν έχει μέλλον. Οι αγρότες της είναι εντελώς κατεστραμμένοι, εξοντωμένοι και δεν νομίζω ότι πλέον μπορούν να καλλιεργήσουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν τις υποδομές. Δεν έχουν τα λάστιχα, δεν έχουν τις γεωτρήσεις. Ακόμα και αυτές οι εκτάσεις που ήταν πλημμυρισμένες, τώρα θα υποφέρουν από λειψιδρία. Επομένως, όλες οι καλλιέργειές τους θα πάνε στην καλύτερη περίπτωση για του χρόνου. Άρα δεν βλέπετε φως μπροστά, σας ρωτά. Όχι, οι αγρότες μας πιστεύω ότι περνάνε την μεγαλύτερη κρίση αυτή τη χρονιά, που κρίση την οποία δεν είχαν περάσει ούτε επί την εποχή των μνημονίων. Και το αποτύπωμα, επομένως, μας λέτε ότι ακόμη δεν το έχουμε δει όλο το αποτύπωμα αυτής της κατάστασης. Όχι, η φτωχοποίηση που ξεκίνησε φέτος στο μέγιστο βαθμό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ακόμη χειρότερα. Και δεν φτάνουν μόνο αυτές οι καταστροφές στη Θεσσαλία, είναι και η άστοχη κυβερνητική πολιτική. Είναι η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία σχεδίασε η ελληνική κυβέρνηση πριν 2 χρόνια και την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πολύ κακή μετάφραση στρατηγικών σχεδίων άλλων χωρών,
Και αυτές συνέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα από τότε που το φωνάζαμε και λέγαμε αλλάξτε την, δεν είναι ορθή, φέτος να πάρουν 40% με 50% λιγότερες επιδοτήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για οικολογικά σχήματα, το παλιό πρασίνισμα που λέμε, τον τρόπο με τον οποίο θα καλλιεργούσαν οικολογικά και φιλοπεριβαλλοντικά οι αγρότες μας, ήταν μία αποτυχία. Αυτοί που τα σχεδίασαν δεν είχαν καμιά σχέση ούτε με το περιβάλλον και πολύ περισσότερο ούτε με την γεωργική πρακτική. Οι αγρότες πασχίζουν να πάρουν τα λεφτά. Επομένως, είναι πρόταγμα για σας τα όσα συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα σε περίπτωση εκλογής σας στην Ευρωβουλή. Ο πρωτογενής τομέας, η νέα ΚΑΠ, η κατάργηση αγροτικής παραγωγής, όπως τη λέω, και όχι κοινή αγροτική παραγωγή, είναι σε προτεραιότητα όχι μόνο για τη Θεσσαλία ή για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδος, αλλά για την ίδια τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας, όταν δεν παράγει, όταν δεν είναι ανταγωνιστικός, όταν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τρίτες χώρες που μας περικυκλώνουν, όπως είναι η Τουρκία, η Ουκρανία, η αχανής Ουκρανία, με τα σιτηρά τα οποία έχουν κατακλείσει τις ευρωπαϊκές αγορές, έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Οι χώρες της Βορείου Αφρικής, με το λάδι το οποίο ακόμα και στην Κρήτη στέλνουν από την Τινησία. Η Λατινική Αμερική, ο Καναδάς. Πώς μπορεί εμείς να κάνουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και αυτές οι χώρες να χρησιμοποιούν όλα τα φάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε μας και θα πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να περιοριστούν οι εισαγωγές και να γίνονται ενδελιχείς έλεγχοι από όλα τα εισαγόμενα προϊόντα από αυτές τις χώρες και να μπει και ένας δασμός. Γι' αυτό, για το οποίο ξεσηκώνονται όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Κύριε Παπαχατζή, αυτά όμως τα ζητήματα τώρα που εσείς εδώ θέτετε στη δική μας συζήτηση, όπως και πολλά άλλα, για παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας ή και πολλά άλλα που απασχολούν και την καθημερινότητα των πολιτών στη χώρα μας, αλλά και πρέπει να μας απασχολούν και ευρύτερα, γιατί θα καθορίσουν το μέλλον όλων μας. Βλέπουμε ότι περνούν σε υποδέστερη θέση. Για παράδειγμα, στην τελευταία εβδομάδα τώρα, πριν από τις κάλπες των ευρωεκλογών, η κόντρα, η σύγκρουση, η πολιτική έχει να κάνει με το πόθεν έσχεση του κύριου Κασελάκη. Εσείς πώς τα σχολιάζετε τώρα αυτά? Κοιτάξτε, δεν ασχολούμαστε με τους celebrities του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει περισσότερο φτωχός επειδή από τα 50 διαμερίσματά του πούλησε το ένα για να σπουδάσουν τα παιδιά, ή επειδή ο κύριος Κασελάκης δανείστηκε για να μπορεί να πηγαίνει στα μπουζούκια και στα night club, δεν μας απασχολούν καθόλου. Ο κόσμος υποφέρει, δεν μπορεί να περάσει ούτε έξω από τα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια για την οποία μιλήσατε, παλιά λέγαμε ότι είναι εισαγόμενη από το 21 και το 22. Από το 22 και μετά μέχρι και σήμερα, η ακρίβεια η οποία παρατηρείται οφείλεται πλέον στην απληστία των μεγάλων εταιριών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δεν είναι καθόλου πλέον εισαγόμενοι. Οφείλεται στην απληστία του κέρδους τους. Άρα γιατί θεωρείτε ότι αντί να στρέφεται εκεί το ενδιαφέρον της δημόσιας αυτής συζήτησης που ανοίγει εν ώψη πάλι μια κάλπη στην προκειμένη των ευρωεκλογών, πηγαίνουμε σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο ζήτημα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα και θα το δώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αξιωματική αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση όμως υπάρχει και αυτή είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, η ελληνική λύση. Επειδή μετά τις ευρωεκλογές θα επικρατήσει μια πολιτική ερήμωση 3 ετών, θεωρητικά μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα έχουμε, δεν μπορεί να αλωνίζει με τα μυαλά στα κάγκελα και να έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα ώστε να τους φύγει η υπεροψία και η αλαζονία την οποία έχουν. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από 30%, και αυτό φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό, θα είναι εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας κιόλας. Τι εννοείται ερήμωση πολιτική τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή τι βλέπετε?
Τι εννοώ για πρόβλημα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν οι διάφορες φατρίες και στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν Σαμαρικοί, υπάρχουν Καραμανλικοί, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ας μην ξεχνάμε ότι το 60-70% της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι άτομα και στελέχη τα οποία προέρχονται από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό λέτε, πολιτική ρήμωση. Πολύ πιθανόν και αυτοί να θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα προς τον κύριο Μητσοτάκη. Αν τα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τα αναμενόμενα, δηλαδή, λέτε. Που πιστεύω ότι δεν θα είναι. Γιατί ο κόσμος, να σας το πω θεσσαλιώτικα, λαρισινά, έχει μπουχτίσει με όλα αυτά τα οποία υφίσταται. Ο μισθός τελειώνει μέσα σε μία εβδομάδα 10 μέρες. Από τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε απ' έξω. Όταν υπάρχει η κρίση στον αγροδιατροφικό τομέα, καταλαβαίνετε ότι και οι αγρότες μας δεν μπορούν να παράξουν ανταγωνιστικά και δεν μπορούν να έχουμε προϊόντα τα οποία να μπορούμε να τα αγοράσουμε και να καλύψουμε το καθημερινό μας τραπέζι. Τα προϊόντα τα ίδια σε ξένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία ή στην Ισπανία, ας πούμε, πουλούνται κατά 50% φθηνότερα. Εσείς, κύριε Παπαχατζή, γιατί, για ποιους λόγους υποψήφιος με την Ελληνική Λύση και το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου? Δεν σας άκουσα. Για ποιο λόγο η επιλογή σας υποψήφιος ευρωβουλευτής, ναι, με την Ελληνική, ωραία, Λύση και το κόμμα του Κυριάκου, γιατί, Βελόπουλου? Γιατί ο κύριος Βελόπουλος ο ίδιος είναι επιχειρηματίας, έχει τριφτεί μέσα στην αγορά, χτυπιέται κάθε μέρα, τον κυνηγούν κάθε μέρα από την κυβέρνηση και ξέρει πολύ καλά το τι περνάει ο κόσμος. Δεν είναι πορφυρογέννητος, κανένας μας δεν είναι πορφυρογέννητος. Δεν γεννήθηκε από μεγάλο τζάκι για να του κληρονομήσουν την πολιτική. Οι αρχηγοί των άλλων κρατών, ξέρετε ότι των άλλων κομμάτων, συγγνώμη, αμφιβάλλω αν έχουν τον παλμό και την αίσθηση του απλού πολίτη. Ούτε ο κύριος Κασελάκης που ήρθε από τα φαντς της Αμερικής, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι από ένα πολιτικό τζάκι. Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, τελικά θα κερδιθεί, λέτε, το στοίχημα της συμμετοχής? Πόσο κρίσιμο θεωρείτε ότι είναι αυτό, να υπάρχει συμμετοχή? Κοιτάξτε να δείτε, αν και λέγεται ότι είναι οι εκλογές της παραλίας, θέλω να πιστεύω ότι η μόνη παραλία που έχει σχέση είναι η κυβέρνηση της παραλίας που έχουμε. Γιατί? Σήμερα. Γιατί? Η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βρίσκεται σε μια νιρβάνα και δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα και το τι περνάει καθημερινά ο κόσμος μας. Πιστεύω ότι θα είναι πιο αυξημένη η συμμετοχή, και αυτό γιατί ο κόσμος θέλει να δώσει ένα μήνυμα, θέλει να τιμωρήσει αυτά, να δώσει το μήνυμα στην κυβέρνηση για αυτά που περνάμε κάθε μέρα σαν απλοί πολίτες. Η φτωχοποίηση την οποία υφιστάμεθα. Άρα, ο μισθός, ναι, ξέρετε, τα τρία τελευταία χρόνια μπορεί να κομπάζει η Νέα Δημοκρατία ότι αυξήθηκε σχεδόν 12%, αλλά οι τιμές στα τρόφιμα αυξηθήκανε 30%, στα ενίκια 17%, 23,5% στις μεταφορές και περίπου 10% στην ένδυση. Και ας δούμε και με την ενέργεια τι γίνεται και τι θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούνιο. Μέχρι 70% αύξηση θα έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό γιατί? Γιατί η κυβέρνηση απεμπόλησε εθνικό πλούτο, απεμπόλησε τους λιγνίτες και όλα τα λιγνητικά εργοστάσια. Την ίδια στιγμή που η Γερμανία και η Πολωνία και αυτές τις φιλικές προς το περιβάλλον χώρες τα χρησιμοποιούν τα λιγνητικά τους εργοστάσια μέχρι το 2050. Και εμείς τι κάνουμε, ποιο είναι το άκρο νάωτον της τρέλας σε αυτή τη χώρα? Εξάγουμε 1 εκατομμύριο τόνους λιγνίτη από τη Φλόρινα στα Σκόπια, στο εργοστάσιο στην Πίτολα, στο Μοναστήρι, και ταυτόχρονα εισάγουμε από εκεί ηλεκτρικό ρεύμα. Και αν φυσάει και βαρδάρης, εισάγουμε και το νέφος κιόλας. Δηλαδή η ψήφος που έτσι έπρεπε να λέγονται τα Σκόπια. Η ψήφος μας, η ψήφος των εκλογών την Κυριακή πρέπει να είναι ψήφος τιμωρίας? Η ψήφος θα πρέπει να έχει διπλή κατεύθυνση. Και
τιμωρητική ψήφος και να δώσει ένα μήνυμα ότι συνέλθετε και μάθετε πλέον να κυβερνάτε και να αφουγκράζεστε τον ελληνικό λαό, αλλά θα πρέπει να στείλει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το 80% της νομολογίας της ελληνικής προέρχεται με οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ευρωβουλευτές που θα πάνε εκεί να ξέρουν τι τους γίνεται, να είναι τεχνοκράτες, να ξέρουν τι ψηφίζουν, γιατί το ψηφίζουν, αλλά και τι καταψηφίζουν κιόλας. Και όχι ό,τι τους δίνουν οι άλλοι. Γιατί ο κάθε ευρωβουλευτής της κάθε χώρας κοιτάζει το συμφέρον της χώρας του εκεί πέρα. Και ξέρετε, εκεί είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Ό,τι λεφτά δεν θα πάρει η Ελλάδα, θα τα πάρουν αυτοί και θα τα μοιραστούν. Μέχρι σήμερα, το γνωρίζετε και εσείς, πολλοί ευρωβουλευτές μας, δικοί μας που ήταν εκεί πέρα, δεν ξέραν να γράψουν ούτε το όνομά τους στη λίστα των ευρωβουλευτών στα αγγλικά, Φερρυππίνη στα γαλλικά. Όχι το να ψηφίσουν και όλα αυτά που ψηφίζανε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Καλή προσωπική επιτυχία να έχετε. Χαρά να είστε καλά. Που τα είπαμε. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3 το μεσημέρι. Από όλους μας, ευχές για ένα πολύ, πολύ καλό απόγευμα. Γεια και χαρά.